μια ομάδα, την Ίντερ, προκειμένου, η οποία ταξιδεύει στη Τοσκάνη, δεν είναι απαραίτητα καλύτερη από τη Φιωρεντίνα, αλλά κάνει τις ευκαιρίες σκοράρει με τον Λαουτάρο, τι περίεργο, πιάνει ένα πέναλτι και φεύγει με το διπλό από το Αρτέμιο Φράνκι That's the stuff that champions are made of. Για να παραφράσω, να παραφράσω, να παραφράσω και Τον Μπόγκαρτ στο Γεράκι τη Μάλτα. Έχει μια άλλη ομάδα, η οποία είναι δεύτερη, τη Ιουβέντου, mm. και ακολουθεί την ίδια κατά πόδα, η οποία μένει πάρα πολύ νωρί μέσα στο γηπέδο τη, με 10 παίχτε και εν τέλει φέρνει χί, ε, μέσα στο γηπέδο τη, μέσα στο ρήνο, ε, με μια από τι χειρότερε ομάδε του πρωταθλήματο. Mm -hmm. Είναι η αλήθεια. Έχει ακόμη μια ομάδα, την Τρίτη Μίλαν η οποία ε, ανατρέπει το μάτς, χάνει δύο πέναλτι, παρόλα αυτά προηγείται στο τελευταίο δεκάλεπτο του μάτς mm -hmm. και καταφέρνει να δωρίσει ένα πέναλτι στα Χασομέρια, στην ε, όχι και τόσο κακή μπολόνια είναι η αλήθεια, δεν είναι έμπολη, και να μείνει στοχή μέσα στο Σανσίρο απέναντι στην μπολόνία είναι, είναι το, το... κάλτσος Βαλιάτο. Και είναι ο Δημήτρη Χρυσικό. Είναι ο Στέλιος Χαρακάσης. Mm -hmm. Λίγο έξαλλο από αυτή την πορεία των πραγμάτων και το ποιο κατάφερε όχι έξαλος, να διατηρηθεί. Έχω, καθόλου έξαλλο έχω να σου πω. Ψιλά. Θα ήθελα όμω να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Βεβαίω. Από ένα άλλο σημείο. Mm -hmm. Αν το θέλει κι εσύ. Βεβαίω. Από ένα ελάφι που γεννήθηκε στον Πρίζ πριν από mm -hmm. 23 χρόνια. Ναι. Μεγάλωσε. Αναπτύχθηκε. Mm -hmm. Η μοίρα το έφερε στο Μιλάνο. Δεν κατάφερε να. Mm, mm. Να δείξει το ίδιο λαμπρό που έδειχνε στην Πρίσκη στο Βέλγιο, θεωρώ. Mm, ναι. Η Who... μοίρα το πήγε λίγο πιο δίπλα στον Πέργαμο. Who killed Bambi. <laughs> το sequel. Αλλά Ιταλικά. Mm -hmm. Μπράβο. Και μιλάμε φυσικά για το Σάλτο Ντεκέτε Λάρε. Mm -hmm. Ο οποίο με δύο assist απέναντι uh, στην Ουντινέζε. Εντάξει, η μία τώρα ε, η Πικάση στην πραγματικότητα. Γράφει, Μα, γράφει ναι, το κοντέρ. Ό, όλα γράφω. Γράφει <laughs> το κοντέρ. Έτσι. Μία μπουτιά, θα έλεγα προ το Σκαμάκα. Μπουτιά, ωραίο. Έτσι, και αφού είχε πασάρει στο Μίρανσουκ. Ουσιαστικά καθάρισε το παιχνίδι. Για, σε ένα παιχνίδι που ήταν το ακόμη του επίπεδου. Για ακόμη αυτό. Έτσι. Οπότε ξεκινάμε λοιπόν με το Αταλάντα, ο Ντινέζε. Mm. Γκολομίρα Ο Σκαμάκα τίποτα ιδιαίτερο στο παιχνίδι πριν από τον Τεκέ Τελάρη, ο οποίο νομίζω ότι είναι η πιο δημιουργική του βερσιόν. Ε, σίγουρα σε σχέση με τη Μίλαν. αυτό. <laughs> και νομίζω και σε σχέση με αυτό που έβλεπα στην Breeze πριν από κάποια χρόνια. Νομίζεις ότι είναι θέμα ψυχολογία ή όχι. Ή είναι θέμα πώ το χρησιμοποιεί ο Πιόλη και πώ το χρησιμοποιεί ο Γκασπερίνη. Νομίζω ε, είναι περισσότερο ε, ψυχολογία. Ναι, Κοίταξε, με τον τρόπο που παίζει η Αταλάντα, αυτό το 3-4-2-1-3-5-2, uh -huh. ένα περίεργο υβρίδιο, α πούμε, που στην πραγματικότητα είναι 3-4, και μπροστά βλέπουμε. Μπροστά, αγκασπερινέ. Ναι, <laughs> νομίζω ότι του Ντεκέτελα έρευνα ταιριάζει λίγο περισσότερο αυτή η ελευθερία. Βρίσκει την ικανότητα να παίζει περίπου όπω του αρέσει. Mm -hmm. Γενικά σχηματικά νομίζω ότι ο Ντεκέτα χωράει σε πολύ λίγα πράγματα. Είναι αλήθεια αυτό. Έτσι. Γιατί το σκεφτόμουν δύο μέρε τώρα. Χωράει σε πολύ λίγα πράγματα. Mm -hmm. ε, ένα από αυτά είναι αυτό το σχήμα, ή αν έπαιζε ένα 4-4-2 στην ευθεία για παράδειγμα, και να είναι ο δεύτερο επιθετικό. Να είναι ο ελεύθερος, ρε παιδί μου. Στην Πριζ, βέβαια έπαιζε και πλάγια, έπαιζε και centre 4. Στην πρίζ είναι... δεν έπαιζε σειρά. <laughs> ναι, είναι ότι <αυτή> <laughs> στο... ναι. με την Κόρτ Ράικ Οκ, λοιπόν. χωρί. Αν μα ακούνε οι φίλοι τη. Τις... <laughs> <laughs> no offense, αν ακούνε οι φίλοι τη Κόρτ Ράικ Παρ' όλα αυτά, τρέχει μια σεζόν η οποία τον έχει αυτή τη στιγμή στα 7 γκολ και τι 7 assist. Μια χαρά. Που είναι super. Μια χαρά. Ε, αν δεν έχει αλλάξει κάτι από τότε που είδα το δίκτυο είναι ο μόνο μαζί με τον Μάρκο Τουράμ και τον Ολιβιέ Ζηρού που έχουν πετύχει κάτι τέτοιο <laughs> φέτος φέτο στην Ιταλία. Που <laughs> επομένω είναι σπουδαίο, βέβαια. Αυτά τα νούμερα παραπλανούν και λίγο. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Ναι, δεν το έχει πετύχει ο Λαοτάρο, αλλά έχει πετύχει ένα καράβι γκολ. Ναι. <laughs> δηλαδή κατάλαβε. Ναι. Okay. Από την άλλη, <laughs> όμω, αυτό που δεν παραπλανεί είναι η εικόνα του Δεκέτε Λαρεφέτο. Ναι. Είναι ο είναι όχι άλλο παίκτη, αλλά ένα παίκτη που κάνει αυτά που περίμενε η Μίλαν mm. όταν τον πήρε πέρυσι. Και νομίζω ότι η εικόνα του ψιλοεπιβεβαίνονται και από του δείκτε, στου οποίου λίγο γρήγορα να πούμε ότι είναι στο. 97% στο 27% εκατοστημόριο. Μάλιστα. Το λέμε και στο μπάσκετ. Percentile. <laughs> <laughs> λοιπόν. <laughs> ναι. Τον συγκρίνουμε καταρχά με όλου του forward τη λίγα στη Σεραιά. Οκ. Okay. Έτσι. Αυτό, αυτό αυθέλετε, το, αν θέλετε, το βρίσκεται στο Football Reference. Έχει, έχει μια συγκριτική. Δηλαδή, έχει ένα σαν scout report, α πούμε, συγκριτικό με όλου του forward ε, της τη Ευρώπη. Ναι. Τον τελευταίο χρόνο. Δεν είμαι πολύ φαν αυτού του δείκτη, από την αλήθεια. Μου αρέσει λίγο να βλέπω έστω και μικρότερο δείγμα εντό λίγα γιατί είναι το ίδιο tempo. Ξέρεις, είναι, είναι πολλά τέτοια Η πράγματα. Ίδια τύπα, ναι. ναι, ναι, κάπως έτσι. Πιθανότατα μια ομάδα σου να ήθελε να μελετήσει συνολικά τους δείκτες. Αλλά επειδή εγώ δεν είμαι ομάδα και είμαι το κάθε βαλιά το μαζί σου, <laughs> λοιπόν, με ενδιαφέρει <laughs> περισσότερη σειρά. Λοιπόν, είναι στο, 100, στο 97, στο 97 σε assist και expected assist. Οκ. Okay. Στο 88 σε passes γενικά attempted. Mm -hmm. ε, το οποίο είναι μεγάλο νούμερο για ένα forward είναι ψηλά μάλλον στους δείκτες για ένα forward έτσι. σημαίνει ότι είναι από τους επιθετικούς οι οποίοι τους αρέσει να να πασάρουν, ή, ή μάλλον όχι τους αρέσει μόνο να πασάρουν, είναι ο ρόλος τους να είναι πιο δημιουργικός στο 97, νούμερο και σε progressive passes που να έχει, φτιάξει, να έχει δώσει ο ίδιος και στο 95 που έχει δεχτεί δηλαδή οι δείκτες του είναι ότι είναι από τους πιο κομβικούς, από τα μεγαλύτερα hubs, τα μεγαλύτερα δίκτυα ας πούμε επιθετικών στην Ιταλία έτσι okay. Πολύ ψηλά προφανώ εκεί πάσει, το οποίο είναι πολύ λογικό γιατί όταν είσαι αυτό ο πόλο, είσαι και αυτό που θα περάσει. Με άλλα λόγια, περνάει μπαλά τα πόδια μου. Μπράβο. Ε, είναι και ταυτόχρονα το οποίο εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό, είναι στο 86 λίγο πιο πίσω σε σχέση με τη δημιουργία. Σε progressive cars, δηλαδή κουβαλάει και την μπάλα. Κάνει πολλά πράγματα. Ποιο να το λέει. Στο 95. Κυρία Στέφανε. 95 ναι. το εκατοστημόριο σε ε, takings. Δηλαδή σε προσπάθεια ένα-δύνα αντί, αντί, ε, απέναντι στον αμυντικό. Δηλαδή ένα παίξο που κουβαλάει την μπαλά, παίρνει μέτρα μαζί τη. Πασάρι. Πασάρι. Προσπαθεί να τριμπλάρει. Που το έχουμε δει πολλέ φορέ να βγαίνει και στο πλάι να κάνει αυτή τη μίνι τριμπλά mm -hmm. για να σεντράρει. Δηλαδή η εικόνα που έχει στο γήπεδο νομίζω ότι επιβεβαιώνεται και από του δείκτε σε ένα μεγάλο βαθμό. Και φυσικά όλο αυτό είναι και συντελεί στο να είναι πολύ ψηλά σε shot creating actions, το οποίο είναι πολύ λογικό, γιατί αυτό που οι μπασκετικοί θα έλεγαν μεγάλο usage, δηλαδή δίνουμε την πάλα στα δικέτελα, εντάξει. Ναι. Ε, Μια ευχάριστη ιστορία θα έλεγα. είναι, δηλαδή πολύ περισσότερο το να είναι αυτό παρά ο εκτελεστή. Δηλαδή να είναι αυτό ο οποίο θα δημιουργήσει αυτό πώ εισαγωγικά, όχι με νούμερα μέσου προφανώ, με... αλλά πολύ ψηλά για τη σέρια του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει κιόλα έχει κουμπώσει πάρα δείχνει, πολύ στην Αθήνα. Δείχνει με έναν τρόπο στη Μίλαν. Να το συζητήσουμε για τη Μίλαν. Βέβαια, όπω καταλαβαίνει από αυτού του δείκτε, θα έπρεπε ας πούμε, να πάρει θέση του Μπραχήμ στην πραγματικότητα. Το οποίο δεν γινόταν πούμε, πέρυσι. Μπορεί να το δεχτούμε αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να του συνδυάσει, μάλλον και του δύο. Όχι, ναι. Έτσι δεν, δεν είναι. Δεν, γίνεται. Ταυτόχρο... δεν είναι και οι ίδιοι παίκτε. Ταυτόχρονα ναι. είναι πολύ ψηλά σε αμυντικού δείκτε. Σε interception, σε, σε... σε, πιέ, σε πιέσει. Σε... Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί. Εντάξει, σε αυτό βοηθάει ο Γκασπερίνη. Δηλαδή, ο Γκασπερίνη είναι ένα σποντή που η ομάδα του θέλει να, να είναι σχετικά ψηλά στο γήπεδο, να περσάρει, να ξαναπάρει την μπάλα. Σύγχρονο. Mm -hmm. Υποτιμημένο, θα πω κιόλα, σε αυτό. Είναι επειδή γκρινιάζει συνέχεια. <laughs> ναι, ναι. ναι. Και το προφίλ του ρε παιδί μου, δεν ναι. σε πείθει μάλλον ότι. Αλλά πάντα παράγει επιθετικό ποδόσφαιρο. Mm -hmm. Ξανά, δηλαδή, σε αυτό το παιχνίδι, είδαμε. Για, δηλαδή, για να μην το κόλλησουμε μόνο στο Δικαεταλαρά, είδαμε με τον Σκαλβίνι να ανεβαίνει συνδυασμού. Μου λέει και ε, ρε παιδί μου, α πούμε, ο φίλο μου ο Μιχάλη που είναι Brian ότι την καινοτομία του, ξέρεις, του συνδυασμού που παίζει ο The Jerby, Μια μου... παρένθεση, καλά τα πήγε η Brighton. Τέσσερα ναι, ναι. από τη Λούτων. Ναι. Ε, το, αυτό του, νύχτα ντροπή. Νύχτα... <laughs> Ξεπλένεται <laughs> μόνο με πρωτάθλημα mm -hmm του χρόνου, έλεγε. δεν ξέρω, δεν πρωτοσέλιδο Είχε ναι. σε παρέδε του χρόνου ότι. Μην μα περάστηκε για τρελού, παιδί μου. Ναι, όχι. σε αυτό το πολύ λογικό πρωτοσέλιδο του νύχτα ντροπή, α πούμε. Νύχτα ντροπή και καλή νύχτα παπατζή. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα δύο. Στον δε τον, το μόνο Ιταλό με καρφάκια το 2024. λοιπόν, όχι, εντάξει. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πολλοί προπονητέ έχουν αρχίσει και φέρνουν τα στόπερ του να συνδυάζονται και να έρχονται ω έξτρα παίχτε στην περιοχή. Ε, για παράδειγμα, το έκανε πριν από κάποια χρόνια ο Τεχάκ στο Νάγιαξ με τον Τεγιόγκ. Εκεί σταμάτησαν οι καλέ ιδέε. Τον Τεχάκ δεν τι πήρε μαζί του. Μόνο του παίχτε πήρε μαζί του. Τον Άντωνι πήρε μαζί του στη Manchester United. Το, το κάνει με τον Σκαλβίνη. Εκεί θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, γιατί το πήγα πλαγίω. Λοιπόν, εκεί μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το προφίλ ανθίζει και ο Ντεκέτε Λάριο νομίζω πάρα πολύ. πρώτα απ' όλα, πολύ σημαντικό για την Αταλάντα γιατί έχει έναν ποδοσφαιριστή που τη βοηθάει μαζί με τι εκτελεστικέ δυνατότητε του Καμάκα και, και όλα και και αυτά και που, δηλαδή, ναι. που κάνει από πίσω ή άλλως, ο, ο Γκασπερίνη. Και είναι νομίζω από τι πολύ σοβαρέ διεκδικήτρε τη τετράδα. Ε, Μία ταλέντα η οποία είναι στη τετράδα ναι. αυτή τη στιγμή. Είναι 10 βαθμού πίσω από τη Μίλλαν. Ναι, αυτό που ναι, λέγαμε εντάξει, ότι είναι ναι. οι τρει. Και ναι, ναι. ποιο θα βγει τέταρτο. Ναι, ναι, ναι. Μάλλον έτσι θα πάει. Mm -hmm. Χωρί να είναι νωρί ακόμη. αλλά... Έτσι φαίνεται. Mm -hmm. ε, είσαι η Αταλάντα. Έχεις, ε, δεκα, είσαι 10 βαθμού θέση πίσω από τη Μίλαν. Είχαμε πει ότι θα είναι στην αρχή, στην τύχη, ότι θα είναι λίγο ρόκεντρο όλη η πορεία τη. <σομίως> γιατί πριν λίγο καιρό λέγαμε, αν θα βγει η Ευρώπη. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Ε, Μήπω την αδικήσαμε. Τι εννοώ, ναι. Μήπω την κατάλληλη στιγμή. Βάση ρόστερ. Mm. Είναι, να είναι τέταρτη. Μπαίνοντα το Φλεβάρι. Όχι θεωρώ <laughs> όπω όχι. Πιστεύω και η Ρώμα <laughs> και, ναι, ναι, ναι. και η Νάπολη και η Λάτσιο, και η Λάτσιο <laughs> θα μπορούσαν <laughs> να είναι αυτέ τεταρτέ ναι, <laughs> βάσει ρόστερ. <laughs> Ωραία, είσαι η Αταλάντα, είσαι τεταρτή. Δεν mm. 10 βαθμού πίσω ότι Μίλαν, αλλά πα καλά. Είσαι, κον, είσαι κον, Δηλαδή, ακόμα και να τη χάσει την επόμενη αγωνιστική, είσαι πολύ κοντά, είσαι <laughs> δίπλα. Τι θα. Σε είχα mm -hmm. σου είχα πει μάλλον θα σε ρωτήσω, τι θα έκανε αν ήσουν μίλα με τον Ντοκέτελαρ. <laughs> Scratch that. Γιατί λέω, Α, υπάρχει οψιόν αγορά. Η οποία είναι στα 24 εκατομμύρια. Τι θα έκανε ω λάντα. θα έδινε 24 εκατομμύρια, ήδη εξπληρώσει 3 για το δανεισμό, okay. για να κρατούσε την. για να τον κρατήσει, Ναι. Και δεύτερο σκέλο ερώτηση, Όχι το σχετικό, θα χωρούσε τη φετινή Μίλανοντα και mm. Ε, Λοιπόν. Είναι 24 έτσι. όσον αφορά το, το πρώτο σκέλος, δηλαδή τον θα αγοράσει αταλ, τον, θα, αν θα τον αγοράσει η Αταλάντα. Νομίζω... Φαντάζομαι ανάλογα και με την πορεία που θα κάνει και που ναι. θα καταλήξει. Σε τέτοιε τέτοιες ναι. ομάδες ξέρεις, το, το financial fair play μετράει. <laughs> <laughs> Οπότε, <laughs> άμα, άμα βγουν τέταρτη και τα χρήματα του Champions League και πιθανότατα και κάποια πώληση και αυτά νομίζω ότι ναι είναι νο πολύ νορμάλη η ρήτρα του για να τον. Θα κάνουμε παρέα με ένα κομπρεσέ mm -hmm. <laughs> By the way, να είστε έτοιμοι. Ναι. <laughs> 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 λοιπόν... Εκτελούνται έργα, τι να κάνουμε. <laughs> έτσι ετσι Έτσι, <είναι. laughs> έτσι είναι. Θα, Θέλουν να είναι έτοιμοι για το Σαββατοκύριακο. <laughs> Έχουμε τέρμι την Ιταλία το Σαββατοκύριακο. <laughs> Δεν είναι εύκολα. Ω, oh, ναι. Λοιπόν, τέλο πάντων, θα τον αγόραζα <laughs> <laughs> από αυτέ τι τεκτικά, και αν έχω τη δυνατότητα και οικονομικά να μην υπάρχει κάποια καταστροφή στον περγαμο <laughs> θα τον αγόραζα. Okay. Τώρα, ε, στο σκέλο Βασικά, έχω και, ένα, και μία μήνυ παρένθεση. Το, το πραγματικό ερώτημα είναι ότι αν, αν κρίνουμε. σε εισαγωγικά. ότι ε, πρέπει. α ας ας το φέρουμε σε ένα σενάριο. στο οποίο η Αταλάντα πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στο λύκμα και στον Τεκέτελαρ. Οκ. Εκεί είναι το, το πιο δύσκολο. Ναι, γιατί δεν ξεχυλίζει από χρήματα. Ακριβώ. Είναι η αλήθεια. Και εκεί είναι το δύσκολο. Mm -hmm. Δηλαδή. δεν είμαι ακόμα πεπισμένο. Okay. γι' αυτό. Οκ. Okay πουλάμε τον Λούκμαν, έχουμε τον Ντεκέτελαρη. Γιατί ο Λούκμαν σε αντίθεση. Είναι ακριβώ το αντίθετο του πρέπει να σε οποιοδήποτε σχήμα. Ναι. <laughs> δηλαδή είναι, plug and play ο, Λούκμαν. Ναι, ναι. εντάξει. Αυτό, ναι. Λοιπόν. Πες και πλάγια. Πες, Μπράβο. Θα, ναι. Στο σκέλο τη Μίλαν. Mm -hmm. Όχι για φέτο, ναι για του χρόνου. Οκ. Okay. Φέτο. Φέτος... Όπω βλέπει τη Μίλαν, θα χωρούσε κάπου. Όχι. Λες. Όχι. όχι. Ναι. Νομίζω πω όχι. Δηλαδή αυτό το ρόλο που. Του δεύτερου επιθετικού. Με τον ναι, το ψευτοπρέσερ που από, από έρχεται από το κέντρο του Πιόλι, δηλαδή που το κάνει ο Ράιντερ, ας πούμε. Mm -hmm. Και θα μπορεί να το κάνει και ο Μπενασέρ που το έκανε πέρυσι. Mm -hmm. Νομίζω κάπω έτσι μου έρπαζε ο Πιόλι περισσότερο. Mm -hmm. Υπάρχει και ο Πούlishιτ, αν, αν θε μια επιθετικότητα. Από ο Πούlishιτ, Pulisic... καλό είναι να πάρει λίγο χρόνο εκεί με τον Τσουκουέζα σε δεξιά. Εντάξει, mm οκ. -hmm. Okay. Mm -hmm του χρόνου που κατά πάσα πιθανότητα και ο κύριο Πιόλη δεν θα είναι προπονητή τη Μίλα. Ε, όλοι αυτό λένε. Λοιπόν, ε, ε, επιστρέψαμε από τεχνικέ δυσκολίε. Έτσι. Τεχνικη, δηλαδή, έχουν αποφασίσει να σηκώσουν όλη την περιοχή στο πόδι. Ναι. Industrial crowd rock παίζει το. Ξέρω, ξέρω ποιο το έχει κάνει. Ξέρω ποιος το, έχει κάνει. το έχει κάνει. Δεν ξέρω αν μπορώ να ενώσω τι συζητήσει, αλλά ξέρω ποιο το έχει κάνει. Ναι. Στέφανο Πιόλη δεν θα περάσει αυτό. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή την ώρα που δήλωσα ότι δεν θα είσαι του χρόνου Τι κόβεις τα μικρόφωνα Αυτό είναι Αυτό είναι το επίπεδο του Στέφανο του Πιόλη Που έχει φτάσει το μένος σου Αυτό είναι το επίπεδο του Στέφανο Πιόλη Γιατί θα τα πω στο μικρόφωνο Επειδή πεις. γράφεται ότι θα τις αντικαταστήσει ο Αντώνιο Κόντε επειδή έρχεται η τριάδα δεν στο, στο στέλιο του Καρακάσι. Δεν υπάρχει συμφωνία ακόμη. Στο <laughs> στέλιο του Καρακάσι δεν υπάρχει συμφωνία. Όπω δεν υπάρχει Αλέσια για το στέλιο <laughs> του Καρακάσι. Δεν υπάρχει. Η Αλέσια υπάρχει. <laughs> Και την αρνούμαστε. <laughs> δεν υπάρχει συμφωνία ακόμη. Ο Αντώνιο Κόντε θέλει πάρα πολλά λεφτά για να έρθει στη Μίλαν. Μάλιστα. Λοιπόν. <laughs> Εντάξει. Τι. Ίντερ. Ναι, κέρδισε. Κέρδισε. Χωρί Αλχάνογλου ναι. χωρί μπαρέλα. Μπράβο. Με Ασλάνη στο κέντρο, ο οποίο έβγαλε και την assist στο corner, το κάρφο ο Λαουτάρο. Υπάρχει φάουλ στον Παρίζι. Έλα μωρέ, όχι. Όχι. Μ' αρέσει όμω, αρέσει που είσαι αντικειμενικό. Έλα ρε, φίλε, τι, του κάνει έτσι και πέφτει. Μ αρέσει, Γιατί αρέσει, αυτό αρέσει. είναι και από τι αδυναμίε του, του Παρίζι. Ε, δεν είναι και το πρώτο μποϊ όταν να μείνετε στι φάσει. Συγγνώμη, δεν λέω που δεν το έκανε μαμά του λίγο πιο ψηλό. <laughs> όχι, εννοώ παιδί μου, ο ενώ γίζει, δεν γίζει, είναι γίζει. ο Μπρέμερ. Ο Λαουτάρο του, τον του κάνει λίγο έτσι και έπεσε. Εντάξει, δεν είναι φάουλ αυτό. Συγγνώμη κιόλα. Ναι, ναι, okay. ε, λέμε ναι ε, στα δύο πρόσωπα του του Τουράμ στον εφηδιασμό. Ναι. Το πρώτο που δεν κρατιότανε και το δεύτερο που έπεσε κάτω. Ναι. Συμβαίνουν εντάξει, και αυτά. Ρε. Συμβαίνουν και αυτά. Yeah. Μία στι 50 φορέ που Νομίζω θα... ότι κυριαρχεί το πρώτο. <laughs> Μία στι 50 φορέ που θα φύγει στον χώρο, mm -hmm. μπορεί και να παραπατήσει. Εντάξει. Και ναι. Το δέχομαι, το δέχομαι. Μπορεί να είχε πιει λίγο, να είχε φάει κάτι λαδερά, δεν ξέρει τι γίνεται. <laughs> ναι. ε, πολύ μεγάλη επέμβαση του Ζώμε στο Μποναβεντούρα. Εντάξει, ο έπιασε και ένα πενάλτη. <laughs> <laughs> το, το οποίο ήταν τραγικό. Ήταν τραγικό, ρε φίλε, ναι. Και αυτά τα πέναλτι τα πιάνει ο Ζόμερ. Αν θυμάται ο κύριο Νίκο Γκοντζάλε, έχει πιάσει δύο του Ζορζίνιο με την Ιταλία τέτοια. Δεν τα τρώει αυτά τα πέναλτι ο Ναι, ναι, ναι. Ο κύριο Ζόμερ. Νομίζω είναι και βιβλίο του Ζήσκιν. Το καλοκαίρι του κύριου Ζόμερ. Άσχετο. Ναι. Δεν τα τρώει αυτά τα πέναλτι ναι, ο, ναι, 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 ναι. ο Ζόμερ. Έπιασε γι' αυτό, πέρασε. Ε, δεν ήταν πολύ καλύτερη ντερ. Όχι. Βασικά ήταν από τα χειρότερα ματ τη ντερ φέτο. Mm. Δηλαδή δεν ήταν κα... πολύ κακό, αλλά ήταν από τα Ήταν από τα, ήταν, ναι. ήταν, από τα άσημα. Φάνηκε μια κουραση mm -hmm. φάνη μια κούραση και στο Λαοτάρο, που πάλι σκόραρε. Mm -hmm. Αλλά έτσι παίρνει τα πρωτοχλήματα. Κερδίζοντα έτσι 0-1 μέσα στο, στο right. Τέμιο Φράγκη. Right. Ακόμη μια φορά προβλήματα σκοράρισμα, mm -hmm. για τη Φιωρεντίνα, η οποία στα τελευταία πέντε μάτια έχει βάλει ένα γκολ. Mm -hmm. mm -hmm. Και εκεί λέω εγώ τώρα. Είναι θέμα των επιθετικών, <laughs> είναι θέμα Φιωρεντίνα. Δεν γίνεται Ακόμη και ο Γιώβιτ, mm. ξέρω πόσο το συμπαθεί. Mm. Ε, πάει στη Μίλαν όποτε μπαίνει αλλαγή βάζει γκολ, α πούμε. Υπάρχει, δηλαδή και ο Καμπράλ. Και, δηλαδή, αν ξέρετε, στο Βλάχοβιτ, mm -hmm. που είχε βγει πρώτο κόλλο στην Ευρώπη, ξέρω mm -hmm. εγώ. Από εκεί πέρα έχει ένα θέμα η Φιωρεντίνα. Και το παράξενο ποιο είναι, αυτό είναι το περίεργο. Εκεί θα μπορούσα κάτι να πω εγώ για τον Ιταλιάνο, ότι κάτι δεν κάνει καλά. Ε, δημιουργεί φάσει, <laughs> αλλά δεν τι τελειώνει. Ναι. Και, ναι, ναι, ναι. και εκεί δεν μπορεί να πει στου ο προπονητή, σου, απαραίτητα. Κατάλαβε. Είναι λίγο περίεργη φάση. Ναι. Είναι ένα μυστήριο. Ντάξει. Γιατί δεν σκοράρει πιο Υπάρχει μια ευθύνη, αν όχι του Ιταλιάνου αποκλειστικά, στι επιλογέ των παίκτων που έρχονται να παίξουν στην πίδα τη Φιωρεντίνα. Άρα όλοι. Κανένα δεν ξέρει να βάζει γκολ. Αλήθεια είναι αυτό. Μπράβο, έχει δίκιο. Γιατί και Εδώ ο Καμπράλ. Και ο, και ο, θα ο, μου πει ο... στην Αργεντινή. Και ζωλά πέρσι τα βάζει σπέτσια. Ναι. στη Σπέτσια. Και ο Καμπράλ Οκ, ναι, στην Αργεντινή όχι αλλά και εκεί μάτωνε έδειχνε συνέχεια. Τώρα έχει αρχίσει, έχει βάλει 3-4 γκολ. Αλλά είναι ένα θεματάκι αυτό για τη Φιωρεντίνα. Μπορούμε να το πάμε στο μεταφυσικό. Εγώ είμαι. Πόση ώρα έχετε. Απλά μην αρχίσουν. Οι νόοι μπάουτουν να παίξω ξανά. ναι. Μήπω δηλαδή το πνεύμα του Γκαμπριέλ Πατιστούτα. Δεν ξέρω. Υπάρχει στο πνευματικό κέντρο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και βαραίνει του παίκτε που φοράνε αυτή την ιστορική φανέλα. Το πέναλτι ήταν, ήταν τη Φιωρεντίνα. Ναι, Εντάξει. Τον πήρε παραμάζο μας Αυτό το βρήκε μπάλα πρώτα, ναι, αλλά απειλήθηκε η ζωή του. ισχύει, ισχύει. Πάντως Ιντερ κέρδισε σε αντίθεση με τη Γιουβέντους, η οποία έμεινε στο 1-1 με την Αταλάντα. ο Μίλικ προτίμησε την εμπειρία του... Συγγνώμη, ο Αλέγκρο προτίμησε την εμπειρία του Μίλικ από το ποδοσφαιρικό θράσος του Γιλντίζ και τιμωρήθηκε γι' αυτό. Με τον Μίλικ να κάνει ένα καθόλου ήρεμο τάκλιστο. Στον αστράγαλο του αντιπάλου του. Και έτσι. το θέμα είναι, είναι πολύ νωρί, φιλέ. <laughs> δηλαδή, <laughs> πότε. Γιατί ναι. λοιπόν, προ... είσαι τόσο έξαλλο. Όχι, άρα δεν είναι θέμα εξαλλοσύνη. Mm. Δεν είχε νεύρα ο Μίλικ. Και γενικά ο Μίλικ ε, δεν είναι τύπο που χτυπάει ρε, παιδί μου. Δεν τον έχουμε συνηθίσει. Okay. Απλά ήταν ότι έχει, έχει χάσει την μπάλα και έχει χάσει την κατοχή τη μπάλα. Και ήθελε να δείξει κάτι παραπάνω. Πώς να το πω. Ναι. Mm. Ε, τον πήρε και το σήκωσε τον, τον αντίπαλο, δίκη η κοκκινη mm -hmm. Αλλά επειδή έχω δει πολλούς φίλους της Ίντερ, δεν συγγνώμη, τους Γιουβέντους στα social media, να τα καταλογίζουν και αυτό στον Αλέγκρι. εκάτσε κάτσε ρε φίλε, okay, έβαλε το Μίλικ. Mm -hmm. Και ο άλλος το 16 αποφάσισε να κάνει τον, ε, ξέρω εγώ, τον Καρατέκα. Μ' mm αρέσει. -hmm. Και δεν φταίει ο, <laughs> ο <Αλέγκρις laughs> <σε> αυτό. <laughs> δηλαδή και σε αυτόν αυτό ο Αλέγκρι. <laughs> δηλαδή ο Μίλικ δεν είναι 15. Θέλω να πω ότι δεν δικαιώθηκε, ναι. Έπρεπε να παίξει ο Ιλτή. Ναι, έπρεπε να παίξει ο Ιλτή. Ξέρω εγώ. Τώρα το λέμε. Αλλά. Θα μπορούσε πάντω. Και πάλι ο... όμω. Παίζει με την έμπολη. Θα μπορούσε ο Μίλικ να συμμετάσχει στο κουμιτέιρε. Βεβαίω το ε? κουμιτέιρε. <laughs> Βεβαίω το κουμιτέιρε. <laughs> το θέμα ποιο είναι. Είναι χτύπημα. Είναι. Δηλαδή από τους φίλους του φίλου του τύπου θα το έκανε καλύτερα. <laughs> θα <laughs> θα, <laughs> θα συμμετείχε καλύτερα. Θα έπρεπε όμω η Ιουβέντου να παίξει λίγο καλύτερα έστω και με 10 απέναντι στην έμπολη, μέσα στο γηπεδο τη. Mm -hmm. Παρ' όλα αυτά προηγήθηκε με τον Βλάχοβιτ. Ναι, και μετά έκατσε όλοι πίσω. <laughs> μετά έπαιξε άμυνα. <laughs> το κάνει με 11. Ναι. <laughs> Οκ, <laughs> <laughs> εντάξει. Να πει η... είναι το θηρίο τη έμπολη απέναντι. Είναι η έμπολη. Ναι. Που... Καλή και... βέβαια. Ε, ε, καλή. Εντάξει, κοίταξε να δει εκεί με τον Καντσελιέρη, καλά τα έκαναν. Είχαν τι ευκαιρίε του και ο Καμιάκη. Είχε δηλαδή δύο στιγμέ. Είχε δουλειά και ο Σέζιν, ναι. Μπράβο. Το έβαλε ο Μπαλτάντσι. Ο μεταγραφικό στόχο τη ε, Ρώμα. Που αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τον θέστε, ο Μπαλτάντσι είναι νόημα. Ω Ρώμα, ναι. Σίγουρα, σίγουρα. Mm -hmm. Σίγουρα 100%. Mm -hmm. Και νομίζω ότι κρίνεται από τι πωλήσει. Δηλαδή, βιάζεται να κάνει η Ρώμα μια-δύο πωλήσει, αν έχω καταλάβει καλά, για να κλείσει ο Μπαλτάντσι. Σήμερα είναι τελευταία μέρα. Ε. Σκόραρε με το δεξί πάρα πολύ ωραία στη γωνία. Mm -hmm. Πε, περιμένουμε τα ρεπορτάζ. Βάλαμε τα, βάλαμε τα κομπρεσέ να το καταλάβετε, βάλαμε τα κομπρεσέ να δουλεύουν, να κόψουμε λίγο, Μπα και υπογράψα ο Μπαλτάζης στη Ρώμα. Δεν έγινε ακόμα, εντάξει. Ε, μεγαλύτερη, μεγάλη γκέλα τη Ιουβέντους αυτή. Ναι. ναι, ήταν ένα, ένα σημείο που δεν, δεν το, είναι κηδεία, δεν το, δεν το περίμεναν. Δηλαδή, όχι, εννοώ ότι γιατί σύγκρινα και στην αρχή και τι τη γκέλα τη μίλαν, Τη Ιουβέντους είναι... Μεγαλύτερη ναι, είναι είναι, 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 μεγαλύτερη. Είσαι με την έμπολη, είσαι ακριβώ πίσω από την. Βέβαια, εντάξει, θα μπορούσε να είναι απόλυτη καταστροφή. Θα μπορούσαν πούμε, να μην έχουν υπεργηθεί, να φάνε κάποιο στην κόντρα. Το κράτησαν και μετά, γιατί του άρχισαν και του έφευγαν πάλι στην κόντρα ο, κα, ο Καμιά και ο Κατσελιέρα. Απλά έκαναν πάρα πολύ άσχημα τελειώματα. Οπότε την ψιλογλίτωσαν. Υπάρχει και μια γκρίνια από την υπόλοιπη Ιταλία για το λίγο βιαστικό σφύριγμα του για τη λήξη του παιχνιδιού. Ε, ναι. <χεσί> Έτσι. Ε, ανοιχτή αιστεία. Είναι ανοιχτή αιστεία. Το σουτ που κάνει. Βέβαια, νομίζω ότι και... Δεν, Δε... θυμάμαι ποιο είναι. Δεν θυμάμαι αν είναι ο Κατσελιέρη. Ο Κατσελιέρη, ε? ναι. Δεν μα το έδειξε. Την κατάληξη τη μπάλα, αλλά. Ε, έφευγε λίγο ψηλά άλλη. Νομίζω ότι. Δηλαδή, Όχι, να το σφύριξε. Νομίζω ότι και ο άλλο φάνηκε να την κλωτσάει λίγο σαν να είναι. Τη διώχνω για να τελειώσει το παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, περισσότερο okay. από την ευκαιρία ότι. Εντάξει, ρε δεν έχει ε, ένσυκτα επιθετικού. Να το είναι στην άλλη γωνία. Δεν θε να τη στείλει το τέρμα. Μπορεί να άκουσα τη σφυρίχτρα. <laughs> Κατάλαβε, είναι και αυτό. Είναι, είναι. Πες, είναι οπότε, οπότε, αυτό. οπότε θεωρώ λίγο υπερβολική την κρίνια τη υπόλοιπη Ιταλία για το. Ναι, είναι. Έτσι. Ε, εντάξει, σου δίνει ένα. Λε. Σηκώνει λίγο φρύδι, λε. Όπω. παιδί μου, κοίταξε. Αν, αν κάποιο αν από του δεν το έχει δει και του μεταφέρει ότι. Σφύριξε τελευταία. Το τελευταίο σφύριγμα ήταν ενώ ο Σέσνη ήταν εκτό εκτός θέση και ο Καντσελιέρη σούταρε με κοινή αιστεία. Περιμένω κάτι πολύ πιο δραματικό από αυτό που έγινε στην ναι, πραγματικότητα, ναι. θεωρώ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένοι οι Γιουβέντου ναι. με το αποτέλεσμα. Η έμπολη. Ο βιβλικό. <laughs> ναι, Ντάβιντε <laughs> ναι, ναι, Νικόλα. Ναι, ναι, ναι. Τέσσερι βαθμού σε <laughs> δύο μάτια. Σοου so, μετά. Ναι, α... ναι. Μετά το tactical masterclass τη προηγούμενης αγωνιστικής, που ακόμη του τα ένα. ο Σουρκόφσκι Ακόμη, ακόμη ένα. ένα Και μετά show με τους που, παίκτες Που, που <laughs> του τα έβαλε ο Μιλικ Μπράβο <laughs> <laughs> ε, Δηλαδή ξέρεις Πάμε Αγκαλιές με. να δείχνει ξέρεις Σας τα έλεγα, τα έλεγα εγώ ναι. Μεγάλος, δηλαδή. Μεγάλο Μία ακόμα γέλα Νομίζω σε μικρότερο βαθμό γέλα ε, Της Μίλαν απέναντι στην Πολώνια ότι απλά έφερε μια σοπαλέα με μια ομάδα τη uh, πέντα εδώ εξάδα. Ναι. Ήταν, κάτω, ήταν. Ήταν, ήταν ωραίο μάτσο. Ήταν ναι. ματσάρα. Mm. Γενικά η Μίλαν το συνηθίζει τελευταία να παίζει κάτι τέτοια mm. western. Σπαγκέτι mm -hmm. uh, western ιταλικά. Μπράβο. Ε, okay. Λοιπόν, έχουμε αυτό τα δύο χαμένα πέναλτι που λένε όλοι. Ναι. Όταν χάνει δύο πέναλτι και κάνει ένα πέναλτι στο 90. Είσαι οκ okay με την ισοπαλία, έχω να πω. Δηλαδή, δεν συμφωνώ με αυτό απόλυτα ότι ε, έπρεπε να κερδίσει. Είχε, είχε δύο χαμένα πέναλτι. Να σημειώσουμε εδώ ότι μετά από κάθε χαμένο πέναλτι, τα δύο που έχασε, mm. έβαλε γκολ μετά η Μίλαν. Πολύ mm. ωραία. Άρα, κατάλαβε την εννοώ. Ότι έγινε αυτό που. Ότι σκόραρε mm. μετά από το χαμένο πέναλτι. Τώρα μπορούσε να είναι αλλιώ ο αγώνα. Απλά δεν είναι ότι έχασε πέναλτι δύο πέναλτι από το 80 και μετά. Να mm -hmm. αποσύρθει. Λοιπόν, ήταν ανοησία του Τερατσιάνο στο τέλο. Ναι. Όχι και το καλύτερο τεμπούτο. Οκ. Okay, Έχουμε να πούμε. Οκ. Okay. Ούτε θέμα απειρία είναι, ούτε, ούτε κάτι τέτοιο θα πω. Απλά ήταν μια βλακεία τη στιγμή. Και νομίζω ότι αν δεν το τραβούσε, θα το έβαζε. Υπάρχει ένα παράγοντα στο παιχνίδι. Τον οποίο εγώ όντω το λέω, πιστεύω κάτι τέτοια. Ότι ήταν λίγο. Πώ να σου πω. Showcase του Ζέρξη. Πιστεύω δηλαδή Άρα. ότι αν, αν βγάλουμε το Zerix και βάλουμε έναν εξίσου ικανό επιθετικό που δεν ακούγεται για τη Μίλαν. Ναι. Σοβαρά όμω, δηλαδή σε σοβαρά ρεπορτάζ τώρα δεν είναι ότι. ξέρει τον Μίλαν πώ, τα έγραψε. Το... Ναι. Okay. ναι. Ε, δεν είναι ακριβώ το ίδιο. Δηλαδή, ο Ζέρχη φάνηκε ότι δηλαδή άλλοι στη Μίλαν μέχρι να τον αγοράσει. Yeah. Δεν ξέρω πώ άλλο να τον πω. Γιατί ακούγεται κιόλα και υπάρχει όντω ενδιαφέρον, όντω. <laughs> και σου λέει τι έχω μπροστά. Έχω Γκάμπια αερ. <laughs> Πολύ ωραία. Καλησπέρα σα. Ε, ναι, ήταν. Ε, νομίζω δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι αν ήσουν στο Σανσίρο. Όποιοδήποτε, όχι μόνο εσύ, αλλά και εσύ τέλειωνα. Mm -hmm. Και γιατί όχι εδώ που τα λέμε. Ά, είναι επιτέλου η ώρα. Ναι. Έτσι, να έρχονται τα πληρωμένα ιστήρια. Ε Νομίζω τον ερωτεύεσαι το σεξ αυτό που βλέπει. Δηλαδή ήταν. Ε... χωρί υπερβολέ. Εμένα, χωρίς μου άρεσε, να κάνει αυτές τις... εμένα μου άρεσε που έκανε όρκια. Ναι. Χωρί όμω τα τρελά. Δηλαδή ότι ξέρει το τρελό και το να πάρω την μπάλα και να γκρινιάζω δηλαδή, την ώρα να, να πάρω την μπάλα και Αλλά έκανε ματσάρα. Ναι, έκανε, έκανε ματσάρα. Έκανε okay. ματσάρα, Δηλαδή η κίνηση στο στον χωρο mm -hmm. είναι φανταστική. Είναι φανταστική δηλαδή. Και ναι, φαντάζομαι και εμεί που το βλέπουμε τηλεόραση, οι φίλοι τη μίλαν. Και αυτοί που ήταν στο γηπέδο θα λέγανε, οκ, okay, όντω. Μήπω να τον πάρουμε αυτό τελικά, όντω. Θέλ, ε. Θέλει αυτοπεποίθηση το να ε, φτιάξει μια ευκαιρία όπω την έφτιαξε για το Φαμπιάν. Και αφού δεν γίνεται τίποτα, και μετά σε πολλέ κόντρε να σου στάσει από το πλάι κάτω από το που Ναι. Δηλαδή είσαι πολύ έτοιμο να. Να, να κρίνει εσύ αυτό το παιχνίδι. Έχασε εντάξει. και μια μεγάλη ευκαιρία ναι. νομίζω που Βέβαια. έκανε μια τρομερή προσπέση στον Κιάρ. Νομίζω τον έστειλε από την άλλη. Και πέρασε πολύ λίγο πάνω, mm. από, το δο, πάνω από το ριζόντο του δοκάρι. Ένα εκπληκτικό μα όργια από το Ζέριξη. Mm -hmm. ε, η, η ε, στα... Καλό είναι αυτό να δώσουμε. Έχουν ήδη τον Αλέκο, δανεικό, Δανικό, του Λεμάκερ. Του δώσετε και τον <τους laughs> <σολεμάκες, laughs> <laughs> το Κολόμπο. Να του δώσουμε <laughs> και τον Κολόμπο και ό,τι έχει μέσα στο πορτοφόλι. <laughs> 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 Για, γιατί δεν, έχει, δεν δουλεύει το ATM. Κατάλαβε. Έλα, πάντως, έλα στο όπως, Μιλάνο. Όπω πολύ ωραία είπε, βρήκε τα γκολ μετά τα πέναλτι, γιατί κυρίω κυνήγησε να, να βγει και να απαντήσει, ρε παιδί. Δεν δηλαδή, ήταν δηλαδή κακή η Μίλαν απαραίτητα. Αλλά ήταν καλή και η Μπολόνια. Ενώνοντα συζητήσει με τον Ντεκέτε Λάρε, ναι. αν θέλει. Αφού του αρέσει να χρησιμοποιεί αυτό το μέσο. Δηλαδή, κατά βάση, εγώ πιστεύω το κάνει με τον Ράιντερ, θα το κάνει με τον Μπενασέρ. Τώρα, αυτή την περίοδο, το κάνει ο Λόφτου Τσίκ. Λόφτου Τσίκ, 5 γκολ, 2 assists φέτο. 18 εκατομμύρια. Σαν άλλο ραμπιό. 18 εκατομμύρια. Ναι, όχι, έχει, Μέχρι στιγμή έχει βγει. Μέχρι στιγμή. Δεν συμφωνείς ναι, και, αν κάποιο μα πει ότι ρε παιδί μου, εντάξει, τον έχω δει στην Αγγλία. Είναι εκεί στη Βαρό, α πούμε, για αυτά κουβαλάει και την μπάλα έχει καλή τεχνική. Τι άλλο μου δίνει. Πατάει στην περιοχή σαν τρέλα και βάζει γκολ. Πόσα, το έχει κάνει πέντε φορέ. Ναι. το δεύτερο δεν ήταν ακριβώ έτσι, ήταν λίγο πιο σεντερφορίσιο. Ωραία κεφαλιά. Έτσι είναι. Το, αλλά το πρώτο ήταν το τρέλερ Ναι. Δηλαδή, αν έπρεπε με το ζόρι να βάλουμε το love του στίγα εξώφυλλο, το τρέιλερ θα ήταν ο τίτλο. Ναι, δηλαδή, ναι, 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 ναι. Είναι... ναι, ναι, ναι. βεβαίω. Τρέιν ρε παιδί μου, έρχονται. Τα, δηλαδή, ναι. θέλω να πω αυτό είναι. Εντάξει, οκ. Okay. Ε, τώρα, τα πέναλτι τη Μίλαν. Καλά, δεν συζητάμε αν ήταν. Ε, τα δύο κερδισμένα. Mm -hmm. ε, το πρώτο θεωρώ το πιάνω ω κόρουψη περισσότερο από. Το... Δεν είναι τόσο κακή εκτέλεση του Ζηρού. Όχι. Α, δεν. εντάξει, ναι, δεν είναι και σπουδαία. Πάει πολύ σιγά η μπάλα όμω. Στη φάση του Λεάου που κερδίζει το πέναλτι είναι προφανώ πέναλτι. Δεν ξέρω τι έκανε και ο αμυντικό που αποφάσισε <χι> να, του, <χι> του <να> ρίξει φαλιάρα. <χι> πολύ <χι> ωραία. Ο Τέο το στο δοκάρι επίση δεν ήταν κακή εκτέλεση. Ναι. <χι> εντάξει, <χι> <χι> πήγε, λέει, είναι κάποια κάτω στα Έβαλε γκολ Έβαλε γκολ μετά στην επαναφορά. <χι> ναι, το οποίο κυρώθηκε για offside, έτσι δεν είναι. Ή ακυρώθηκε για κάτι. Offside δεν νομίζω. Δεν, δεν θα γινόταν. Δεν ξέρω γιατί ακυρώθηκε. Ακυρώθηκε τόσο. γιατί ένα παίκτη που βαράει πέναλτι δεν μπορεί να ε, Α. ακουμπήσει ο ίδιο την μπάλα αν δεν την ακουμπήσει αντίπαλο. Άρα αυτό... Πήγε δοκάρι, δεν, πήγε, δεν την ακουμπήσει ο τερματοφύλακα. Άρα ναι, αλλά, φορά. Ναι, αλλά ποιο είναι ο. ο technical ο όρο που συμβαίνει. Γιατί συμβαίνει αυτό. Νομίζω είναι double touch. Νομίζω γιατί δεν βρίσκω <σχ> κάτι άλλο. Και ο άνθρωπο που μετέδεται το παιχνίδι είπε ότι είναι foul. Του ε, Όχι, του <laughs> Χερναντέ. Εάν υπάρχει κάτι, είναι δεύτερο πέναλτι. Απλά νομίζω, εάν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθο, ότι δηλαδή ένα παίκτη δεν μπορεί να ξανακουμπήσει την μπάλα από τη στημένη φάση. Στήστε μα τα σχόλια, Γιατί εάν... το το. Εγώ θεωρώ ότι είναι αυτό, δεν πει, είναι, είναι εκτελεστή, ρε παιδί μου. Ναι. Και επειδή δεν παρεμβαίνει όντω κανένα στη φάση, είναι δεν... σαν να παίζει με τον εαυτό του κοντά ναι, δεν, οπότε... μπορεί... ναι, ναι. δε, δεν, δεν ακουμπάει σε κάποιον άλλον. <laughs> Οπότε δεν μπορείς, είναι σαν φάουλ, ρε παιδί, μάξε την okay, okay. Δεν μπορείς να, 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 να τη δύο φορές την μπάλα okay. ο ίδιος. Νομίζω yeah. ότι είναι αυτό, γιατί δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Νομίζω. Για, Για να ακυρωθεί ο τόπος. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι, εντάξει, είναι προφανές το γιατί. Θα ήθελα να δω ποιο είναι ο technical όρος. δεν το είδα εκείνη διπλή, την ώρα. Νομίζω διπλή επαφή. Δεν το είδα δηλαδή εκείνη την ώρα ομολόγω στην κάρτα. Ναι, εγώ η, η, μέσα στα, στην έξαρση, α πούμε. Λε, μπάσκετ. Φώναζα και νομίζω ήταν ο Κωνσταβάρα που το λέγε, λέει: εδώ, δίνεις <laughs> Λέει φάουλ εδώ, δίνει τον Ερναντέ. Και λέω: Τι φάουλα. Μα έχουν σπάξει <laughs> και Συγγνώμη, δεν έχει ακουμπήσει κάποιο άλλο την μπάλα εντωμεταξύ. Άρα ναι, δίκαια έχει ακυρωθεί το γκολ. Ωραία. Ε, και όπω είπε και πριν, η Μίλαν χάρισε ένα πέναλτι στο, στο φινάλε, το οποίο ο Σολίνη δεν το έχασε, σε αντίθεση με το υπόλοιπο μοτοπένδυο. Παραλίγο πέχνει, να το πιάσει ναι, όμως. Πέντε ναι, ναι, ναι. πέναλτι χαμένα ε, αυτή την αγωνιστική, σερία, mm. Ρεκόρ. Mm. Νομίζω έχει γίνει από το, από το 60, έχει να γίνει κάτι τέτοιο. Οκ. Mm, okay. mm. Είχαμε και ματσάρα. Έχουν συμβεί και χειρότερα πράγματα, μωρέ, στη Μίλαν, θέλω να πω. Εντάξει. Ναι, όχι, οκ. Okay. Έχετε κάνει και μεγαλύτερε πατάτε. Όχι, ναι, όχι, δεν το συζητά, okay, ρε, okay, Και okay. η εικόνα δεν ήταν η τραγική εικόνα που βλέπει yeah. την ομάδα και λε πω. Πο, πο, ήταν ρε. πολύ κοντά. Δηλαδή ήταν στο ότι μα έβγαλε τα σηκώτια ρε παιδί μου, Μπολόν, αλλά κερδίσαμε. Ναι. Δεν κερδίσατε. Ά, ήταν μια βλακία του Ρατσιάνου. Για Μια στιγμή παραφροσύνη. Μπράβο. Αυτό ακριβώ. Αυτό ακριβώ. Που θα λέγε ο Χρυσό Λοιπόν, αυτά. Το Λάτσιο Νάπολη δεν ήταν μια στιγμή παραφροσύνη. Ήτανε. Όλο το 90 λεπτό μια παραφροσύνη. Λοιπόν, ούτε, ούτε, καν παραφροσύνη. Ναι, για πε. Αν όποιο είναι. Μ' ακολουθεί στο Twitter, νομίζω ότι πρέπει να πέρασε εξαιρετικά εκείνη τη μέρα. <σχ> και πρέπει, πρέπει, να είμαστε ειλικρινεί. Κάτι Κυριακή ή Πόγιο. Πρέπει, 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 να είμαστε ειλικρινεί με να ναι. το, 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 το κοινό. Κυριακή, Πρέπει, να είμαστε ειλικρινεί με, 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 με μα. Ναι. Είπα σε άνθρωπο κοντινό μου. Ότι <σχερδίως> είμαι, δε, 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 είμαι κουρασμένο, δεν μπορώ άλλο. Και μου λέει εντάξει, και η Κυριακή απόγευμα. Λέω ρε παιδί μου, πρέπει να δω Λάτσιο Νάπολη τώρα. Και αποφάσισαν η Λάτσιο με την Νάπολη. Όχι, που λε, είναι Λάτσιο Νάπολη. Ναι, δεν ρε, είναι... Μα, μα, αυτό είπα και ναι. εγώ. Ότι εντάξει, δεν είναι. Θα μπορούσα να πω, ρε, Στέλιο ξέρω εγώ, δεν το βλέπει. Τι λέω, κοιμηθώ δύο ώρε, α πούμε, δεν βλέπει κομμάτι. Είναι Λάτσιο Νάπολη. Λέει, θα κάτσω να δω Λάτσιο Νάπολη. Και αποφάσισαν να παίξουν, λε και είναι η Σπαλ με κάθε σεβασμό. Ναι. Και η Πεσκάρα επίση με κάθε σεβασμό. Ναι. Λοιπόν. Ε, τα, τα πιο άθλια παιχνίδια που έχω δει φέτο σε ρεά. Για... Άθλιο, δεν γινότανε τίποτα. Και για να μην λέμε ότι υπερβάλλει εσύ, που έκατσε να το δει κουρασμένο, ε, το τι έχει γραφτεί για αυτό το μάτ δεν συνηθίζεται. Άσε το Twitter που κάθε φουκαρά ναι, και τάξη. κάθε φουκαριάρα που το είδε βλαστήμισε την ώρα και τη στιγμή. Μιλάμε για τα sites, μιλάμε για διάφορα podcast που όλοι λένε. Κάποιο είπε. «Ε, εντάξει, το χειρότερο μάτ φέτο, τη Κάποιο άλλο είπε «Ε, από τα χειρότερα μάτ που έχω δει στη ζωή μου. Το οποίο νομίζω τα λέει όλα για αυτό, το, για αυτό το παιχνίδι. Το θέμα ποιο είναι. Πήγαν επί τούτου ότι δεν θα παίξουμε να πάρουμε το χ ή έκατσε. Γιατί την ομάδα, τις ομάδα τι ομάδε έχουν και του παίκτε. Λοιπόν, ωραία. Πρώτα απ' όλα θέλω να. Εγώ μαζευτήκαμε στι αγορά, στο σπίτι του Δημήτρη του Πετσίνη. Μπράβο. Και είχαμε εκεί δύο-τρει οθόνε. Δύο-τρει οθόνε και λέμε: Ωραία, θα δούμε και το Λάτσιο ναπολι είναι ένα σημαντικό μάτ. Έρχεται και Baltimore Ravens μετά το ναι, ε, Kansas City. Ναι, ε, ε. και τα λοιπά. Mm. Είμαστε όλοι ετοιμασμένοι. Τι ωραίο, ξέρει. Ε, ορεκτικό. Ε, Κατέληξα να το βλέπω σε μια μικρή οθόνη. Πολύ μικρή οθόνη μόνο μου. Γιατί άλλοι ήταν. Συγόρι, φιλέ, αλλά. Δεν βλέπετε, ναι, δε ναι, βλέπετε. Το δέχομαι, το δέχομαι. Ναι. Κοίταξε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω. Το σχόλιο μου για το παιχνίδι, για το 90 λεπτό, είναι ότι καλύτερα να βγάζα τα κοινόχρηστα εκείνη την ώρα. <laughs> Θα παίρνω στα πιο διασκεδαστικά. Okay. Οκ, λοιπόν. Ε, ας αφήσουμε αυτό στην άκρη. Ναι. Μου, με εκνευρίζουν πάρα πολύ mm -hmm. οι ομάδες ναι. οι οποίες έχουν κάτι στρωμένο καλό έρχεται ένας προπονητής και Καινούριο για κάποιον οποιοδήποτε λόγο και ξαφνικά διαλύονται όλα. Για τον Παραθυναϊκό, Αλήθεια, γνώμη. αυτό ακριβώ ήθελα να φέρω σαν παράδειγμα. Ναι και να το μεταφέρω και για την Νάπολη. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, οκ, okay, έφυγε για κάποιο λόγο. Α πούμε στο Μανέκο, έφυγε για κάποιο λόγο Γιωβάνο. Τι έφυγε, οκ. Okay. Ήταν επιλογή τη αυτό θέλω να πάρω το πρωτάθλημα και αυτά. Η, η εικόνα τη ομάδα είναι απαράδεκτη. Στο γήπεδο, Βασικά δηλαδή. Είναι άλλη ομάδα. Ναι, και, και είμαι τη ότι. ρε παιδιά, τουλάχιστον κάνω αυτό που έκανε προηγούμενο. Βάλε μια πινελιά, ρε παιδί. <laughs> <laughs> δηλαδή. Λοιπόν. Okay, Νομίζω α... ότι είναι λίγο διαφορετικέ περιπτώσει. Στην, στη πλευρά τη Νάπολη. <laughs> ναι. Δεν άντεξε ο Ματσάρη. Το γύρισε σε 3-4-3. Ναι. Με τον Ντέμε και με τον Λομπότκα στο κέντρο. Δηλαδή, λες και έχουμε. 2005, Τέλο ναι. πάντων. Οκ. Okay. Ναι. Είχε την μπάλα. Είχε 65%, 65 κατοχή στο πρώτο 30 λεπτό. Ναι. Και, και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Λείπουν ο σήμερα με τον Κουβαρατσέλια. 100%. Δεν, δεν διαφωνώ. Αλλά δεν είναι παιδιά. μικρό αυτό. Ναι. Προφανώ. Αλλά ο Σιλίνσκι έπαιζε. Ο Πολιτάνο έπαιζε. Ο Ρασπαντορή έπαιζε. Μία ομάδα. Με αυτοματισμούς και συνδυασμού, 1,5 χρόνο. Δεν εκμεταλλεύτηκε τον Τι Λορέντσο, δεν εκμεταλλεύτηκε τον Μάριο Ρούι. Δεν εκμεταλλεύτηκε τα κάθε μέτρα που μπορεί να κάνει ο Πολιτάνο και να τριμπλάρει. Την κίνηση που δίνει ο Ρασπαντόρη και μπορεί να μπαίνουν άλλοι παίκτε με στην περιοχή. Δεν εκμεταλλεύτηκε τίποτα. Μπαρμπασάρη, από την άλλη. Το έκανε και με τη Ρώμα. Δηλαδή. Έτσι το πήγε και τον Τέρμι με τη Ρώμα. <σχελίδι> μηδέν, <σχελίδι> δεν, αυτό ήταν. Α, του λέει ρε παιδί μου. Δηλαδή. Με εκνευρίζει επίση ο Σάρη αυτό γιατί. Έχει του ποδοσφαιριστέ να παίξει. Ναι. Μην ναι, ναι. τώρα ότι ο Λουί Αλμπέρτο θα κάνει κάθε φορά το μάγο και είσαι και ανεβασμένο παιδί με αυτή την περίοδο. Δηλαδή δεν βλέπει την ευκαιρία. Ο Μουρίνιο έμεινε. Ε, εντάξει, τελικά ένα 20 παραπάνω, αλλά ένα 20 ημερο παραπάνω επειδή κέρδισε την Άπολη. Ναι, ναι. <laughs> δηλαδή αφού okay. παρακαλάνε να του κερδίσει. Έτσι, ναι, και πραγματικά. Και Δηλαδή, πραγματικά ρε Λίγο, αυτό σκεφτόμουν εγώ για την Άπολη. Ότι πολλέ ομάδε, ρε παιδί μου, μου λέγει ένα. Όταν είχαμε κάνει το preview τη σεζόν, είχα βάλει Νάπολη εγώ. Γιατί, οκ, okay, δεν ήθελα να βάλω Ιντερ. <Και> αλλά <Και> λέω θα, θα πάω με την πρωταθλήτρια. Η <Και> ίδια ομάδα έχει εκτό από τον Κιμ. Ναι. Και μου λέει δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει πρωτάθλημα ξανά back to back Νάπολη. Οκ. Okay. Άλλο να μην πάρει back to back πρωτάθλημα. Και άλλο να έχει τόσο διαφορά, όχι στη βαθμολογική συγκομιδή. <Και> στην εικόνα σαν ομάδα, α Ναι, ναι. Με του ίδιου παίκτε. Οκ, okay, ναι, λείπει ο Σίμεν, λείπει ο Κβαρασιέλια τώρα σε ένα μάτ, ξέρω εγώ ο Σίμεν έχει πάει στο Κόπα Αφρικά, όπως και να το λένε, ε, δεν είναι, είναι, τεράστια διαφορά στην εικόνα. Ναι. Mm. Και γι' αυτό φταίει ο Ντελαουρέντης, ρε mm. όπως το, δηλαδή δεν δηλαδή, υπάρχει τεχνικός διευθυντής, yeah, άλλαξε δύο προπονητές. Δεν γίνεται, να παρακαλάς να κάνει ένα σουτ. Ένα σουτ, <dwarfs> ένα σουτ yeah, δεν yeah, έκανα. Δεν βράβει ο Γκαϊτάνο για να κάνει ένα σουτ. Δηλαδή, υπάρχουν κι άλλες ομάδες που δεν έχουν υπερασπίσει το πρωτάθλημα που έχουν πάρει. Αλλά η εικόνα της Νάπολη είναι άλλη ομάδα, ρε παιδί μου. Είναι λε και είναι εντελώ διαφορετικοί παίκτε από, τη, από, την προηγούμενη χρονιά που σκέψουν την μπάλα Θυμάσαι την μπάλα Όλοι θυμόμαστε την μπάλα έπαιζε πέρυσι. Και, και πέρυσι είχε να διαχειριστεί αντίστοιχε καταστάσει που του έλειπαν οι Οκβαρατσιέλια έω σήμερα. Ναι, Αλέξης το... παλέτη. Θέλω να πω το μάτσο με τη Γιουβέντου, αν θυμάσαι. Με τον Ρασπαντόρι. <laughs> και πολλά μάτσα πήρε με τον ναι, ναι, ναι. Με το Ρασπαντόρι, Έτσι. Άλλη ομάδα ρε παιδί. Ναι. Δηλαδή είναι, είναι, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και δεν μπορεί να δείξει το δάκτυλο. Α, έφυγε ο Κιμ. Α, έφυγε ο Σπαλέτη. Α, ο Γκαρσία δεν ήταν καλό. Α, ο Ματσάρη τι τον πήρε. Καλά, όντω τι τον πήρε το Ματσάρη. Τα λέγαμε από αυτό το μετερίζει. Αλλά είναι τρομακτική διαφορά που έχει η Νάπολη. Είναι ένατη, έτσι. Η Νάπολη είναι ένατη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δυστυχώ απορρίφθηκαν και τα σενάρια για Μουρίνιο. Ναι. Το. Όταν σου έλεγα ότι. βγήκαν από το περιβάλλον του Μουρίνιο και βγήκε μετά από δύο μέρε τηλεόρατη και λέει Καμία σχέση. Οπότε όντω βγήκαν το Μουρίνιο. Αν τον προτείνει στην Παρσελώνα. Αυτό θα έχει πολύ πλάκι. Δηλαδή. Ναι, πραγματικά. Ξέρω ότι δεν θα γίνει, αλλά. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε καλύτερο τμήμα στο Facebook. Ναι, και αυτό που με τσατίζει πάνω σε αυτό που είπε ότι «Κερδίστε το match, παίξτε. Είναι ότι αν εξαιρέσει Ιντριουβέντου και Μίλαν, μπορεί φέτο να βγει τέταρτο. Όχι με απαραίτητα πολλού πόντου. Αυτό. Κατάλαβε την Αυτό, αυτό. Δηλαδή η Αταλάντα έχει 36. Έχει 7 ήττε η Τέταρτη. Φλεβάρι. Θα το συζητήσουμε και μετά, αλλά. Ήταν η δήλωση του Μπόβε πάνω κάτω. Ότι. Εντάξει. Οκ. Τετράδα. Ακόμα και να γίνεται. Ο Μπόβε πρέπει να έλεγε παραπατανε όλοι, ξέρω κανουμε κάνουμε 5-6 νίκε μπορεί να φτάσουμε τέταρτη. Κανεί δεν δηλαδή, ξέρει. Η Τωρίνο αυτή τη στιγμή είναι δέκατη. Okay. Είναι, έχει πέντε βαθμού διαφορά από την τέταρτη για τα λέντα. Okay. Πέντε. Ούτε okay. δύο νίκε. Okay. Okay. Οπότε όλα γίνονται. Είναι πολλέ ομάδε. Είναι πολλέ ομάδε. Επειδή γι' αυτό παίξει όμω να κερδίσει τι ομάδε που υποτίθεται ότι θα κοντράρει για το τέτοιο. Κυραλάτσιο. Μπράβο. Και Νάπολη. Καλά, Νάπολη, ναι. Okay. <laughs> Κατάλαβε. Ue, με τη Λάτση έχω ακόμα μεγαλύτερο σύντημα από την Νάπολη. Ναι, 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 Παρότι κράζω την Νάπολη. Ναι, πολύ ναι γιατί τώρα. η Νάπολη είναι ειδική χρονιά, ρε παιδί. Και επίση, ρε παιδί, εντάξει, είσαι στην έδρα σου, στο Ολύμπικο είναι. Ναι. Κάνει δύο φάσει και πάρει το παιχνίδι. Είναι και αυτό. <laughs> <laughs> δηλαδή, για όνομα του Θεού, α πούμε. Και η περίφημη μουσουλμανία που έκλεισε την κούρβα. Α, κοιτάμε τον Καστεγιάνο, πότε θα βάλει γκολ. Βάλα μου, ρε, και ναι. σε ένα γκολ να μου φτιάξει μια τελική για τον εαυτό σου Να πούμε ότι έκλεισε η κούρβα τη Λάτσιο. Έτσι, λόγω τιμωρία περί ρατσιστικών συνθημάτων. Ποιο να το έλεγε. Ε, απλά οι οπαδοί της Λάτσιο πήγαν πιο δίπλα <laughs> Τα κανατά λοιπόν, τα ίδια Δεν λοιπόν. τους έχουν βγει μεταγραφέ καθόλου Και τον Καμάντα δηλαδή έχω δει ψάχνουν να τον πουλήσουν Ο Ίζαξεν δεν έχει Λειτουργήσει καλά Ο, Ο Καρακαστεγιά ε, Ναι δεν τους έχει βγει ρε, φίλε τον. Ναι όχι okay. Το καμάτα το περίμενα πιο δυναμικό είναι η αλήθεια. Yeah, Δεν... Ευχαριστούμε για το εξώφυλλο, για το ροτούρα βέβαια. Έτσι. Ναι, βεβαίω. Ακόμα και να φύγει, έχει προσφέρει στο καλτσουμπάκι. Μπράβο, το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιταλοντίσκο, θα <laughs> σε θυμάται για <laughs> πάντα. Στη Λάτσιο μπορεί να μην έχει προσφέρει τόσα, στο κάτω του παλιά το προσφέρει. Βεβαίω, ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Λοιπόν. Αυτά από το Λάτσιο. Νάποτε, έχεις να έχει να πει κάτι άλλο για αυτό ε, το τίποτα, άθλιο παιχνίδι. Όχι, τι να πεις. Βασικά, για... μια, η τελευταία μου τοποθέτηση είναι ότι τέτοια μάτσα βάζουμε στα χειρότερα μάτσα σεζόν. Ναι, ναι, ναι. Η και η Βερόνα δεν μπορούν. Οι Λάσοι και οι Λάσοι κοινά πολύ μπορούν και επιλέγουν να μην το κάνουν. Ναι. Δεν ασχολούνται. Δεν τίθεται θέμα. Μον είχαμε κάλια Ριτορίνο 1-2. Mm -hmm. ε, προηγήθηκε με τα το γκολ του Ζαπάτα και του Ρίτσι στο πρώτο ημίχρονο η η οποία ήταν πολύ ε, καλύτερη, κατά με. Γενικά ήταν, ναι, ήταν καλύτερη. Και μιλώντα για υποτιμημένου προπονητέ, όπω λέγαμε στην αρχή για τον Κεσπερίνη, θεωρώ ότι και ο Γιούριτ μπαίνει σε αυτή την κατηγορία. Ε, έχει την Τωρίνο σε πιο σταθερή πορεία τώρα. Έχει κάνει μια τριάδα βλάση τζαπάτα σαν άμπρια. Έχει ξεφορτωθεί το, τη μουρλα του Ράντομιτ. Ναι, ρε παιδί μου, που τον... και, και, και προσπάθησε να το στείλει και προ τα μέρη μα, αλλά δεν λειτουργήσε. Ναι, πάει προ Ισπανία. Okay. Καλό παδοσφαίριστη, αλλά τρελό μόνο. Δηλαδή δεν είναι mm. έκριθμο πολύ. Δεν... Και, και, ο... και ο Γιούριτ είναι αυτό που λέμε ότι γιατί όντω δεν έκανε ευκαιρίε, δεν έκ... δημιουργούσε πολύ μπροστά στο τρίτο μισό η Τωρίνο. Του mm. λείπει mm. ένα ζαπάτα, ρε φιλε. Ο, οποίος, απάτα βέβαια για να πω για την αλήθεια ότι είμαι λίγο ανάμεσα στο... Έκανε καλό παιχνίδι. από την καλό παιχνίδι. κακή, παρότι σκόραρε κακή εκτελεστική βραδιά. θα να για πλάκα. Δηλαδή, δεν του βγήκαν οι Δεν αλλά τις έφτιαξε όμως. Έχουν τον Μπελανόβα αυτό που είναι που δημιουργήσει το πρώτο γκολ, νομίζω του δίνει πολλά τρεξίματα. Το οποίο και εγώ το συμπαθώ. Ναι, ναι, ναι. τραβάει με το όνομα, είναι και η παρουσία του. Δηλαδή, λες... Λέγεται Μπελανόβα. Μου αρέσει, okay. τον έχει δει, όχι. Ε, βρήκαν το δεύτερο γκολ με το Ρίτσι. Ωραίο γκολ. Παρότι και, και, είχαν γλιτώσει και μια ευκαιρία, μια, ευκαιρία εκεί που νόμιζα ότι είχε κάνει κακό τελείωμα ζαπάτα στην πραγματικότητα. Ήταν ο Βιετέσκα που έκανε, πήγε να βάλει αυτό ναι. γκολ, πούμε. Γενικά, αν δει στατιστικά, ρε παιδί μου, από αυτά τα ματσά, αν δει στα, τα, στατιστικά, θα πει Α, μοιρασμένο παιχνίδι. Αλλά επί τη ουσία ναι. όπω το βλέπει, δηλαδή μόνο τα highlights να δει. Λε, οκ, ήταν okay, τα okay και, στο δεύτερο έχασε ένα κάρο αντιπιθέσει η Τωρίνο. Ήταν πολύ καλύτερη η Τωρίνο. Βρήκε, βρήκε τον γκολ, ένα πολύ ωραίο γκολ του Βιόλα. Ωραίο γύρι. ωραίο έτσι Ναι Φαλτσαριστό πάρα πολύ ωραίο ναι. Ένιωθε λίγο το momentum mm -hmm. Αλλάζει αλλά... Με τη δύναμη του Ρίβα και του Παβολέτη ναι. <laughs> Αλλά επειδή βρέθηκε ο Λαπαντούλα <laughs> Ούτε ο Ρίβα από τον Ουρανό Ούτε ο Παβολέτη ναι. Ο Λαπαντούλα δεν κατάφερε στο 96 Δηλαδή, ήταν, Πάνω στο τέρμα ήταν ναι, αλλά ναι. Okay. Ε, νο Νομίζω ότι ο παραδείγτης ε, καλιάρη Θα ήταν στο γήπεδο ε, Συγγνώμη, αυτό υποτίθεται ότι το βάζουμε Ξέρει, το τα φεύγα. Mm. Αυτό κάνουμε. Ναι, ναι, μπράβο, that's what we do. Ναι. <laughs> και όμω. Η Κάλιαρ, εντάξει, συμπαθητική. Μέχρι ε, εκεί. Ε, μέχρι εκεί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια. Για πολλέ ομάδε. Με αυτή δύσκολα. τη σαλερντάνα. <laughs> και με μια Βερόνα <laughs> <laughs> ε, η οποία τα, θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, Βερόνα φρο... φροζινώνε, φροζινώνε. Πάμε, πάμε. Α, είχαμε <laughs> τη <τις> μπύρα. <laughs> να μην πάμε με τη μπύρα. Το τελειώνουμε αυτό. Τζένο Αλέτσε. Με τη Λέτσε. Πολύ ωραία. Να mm. προηγείται 0-1 Μέσα του Λουιτζι Φεράρι Στο ημίχρονο Με Κριστόβιτς Επιτέλους Επιτέλους, επιτέλους ανθρωπέ μου Ακούει επιτέλους, και αυτός επιτέλους. Ακούει Με, και παλιά Κό, κόντερα, κόντερα για να μπει Άσε μπήκε Και το... λέω από, από πέναλτι το οποίο Βασικά έχασε το πέναλτι που το έχει και κλείσει κερδίσει ο Άλφβιστ. Επίση έλειψε πάρα πολύ. Κάθε τα τρεξίματα και γέρε στο πέναλτι. Ε... πιο καλή τζέμα. Ναι. Με μια τακτική έτσι, ευχαίρεια από τον Τζιλαρντίνο ε, που να το πούμε. Ότι σε αυτό το μικρόφωνο έχουμε αποθεώσει πάρα πολλέ φορέ τον Παλαντίνο τη πούμε της Μότσα, και οντω mm -hmm. κάνει μια εκπληκτική δουλειά. Αλλά ο Τζιλαρντίνο έχει την Τζένοα ακριβώ εκεί. Ναι. ο Παλαντίνο έχει τη Μότσα Ακριβώ. Και όχι μόνο αυτό. Με 3-5-2 ωραίο, με Σπέν στο πλάι, με Ντεβίντερ, Μαλινόφσκι στο 10. Και χάνει 0-1 mm -hmm. στο επιπεδο mm -hmm. Και βγάζει το Σπέν. Μπράβο. Εκουμπάν. Αυτό το. Ο άνθρωπο που γύρισε από το κρύο. Μπράβο, μπράβο. Βρήκανε την ισοφάριση με το ρετέγγι. Στην πραγματικότητα, βέβαια, είναι το φάουλ του Γκούντμουντσον που τα κάνει όλα. Που είναι κρίμα που δεν μπήκε κιόλα. Μετά, δηλαδή, χτύπησε το δοκάρι, δεν πέρασε τη γραμμή. Ο ρετέγγι έκανε ένα συντερφορίσιο. Ρετέγγι από τότε που σέγραψε ω τη χειρότερη μεταγραφή του Κάλτσιο. Έχει πάρει μπρο. Με έχει κατουρίσει γενικά. <laughs> Χαίρομαι. <laughs> κάνει και assist. Χαίρομαι γιατί. Πολύ ωραία assist. Γιατί ρε παιδί κεφαλιά. μου είσαι. <laughs> είσαι λίγο καλό, asset είναι, γενικά. Είναι και καλό για την εθνική Ιταλία. <laughs> ναι, ναι λέω, για όλε ναι. είναι καλό. Mm -hmm. ε, ωραία, ναι. Και, και ε, γύρισε το παιχνίδι με γυριστό του Εκουμπάν. Mm -hmm. Ο Εκουμπάν αρνείται να κάνει τα φυσιολογικά νιώθω. Είναι φανταζή. Δηλαδή. <laughs> δεν Το γκολ του πρέπει να είναι μεροπλανικό. Με Η ασή του πρέπει να είναι με τον νόμο. Τέλεια. Δηλαδή. Ναι, ναι. <laughs> αλλά άμα του τη δώσει τα δύο μέτρα να του στάρει ευθεία, θα τη λέει άοντα. Είναι. Πώ το λένε, τραπέζι Βεβαίω, βεβαίω, βεβαίω. Δηλαδή. Οκ. Okay. Ένα, ένα χαοτικό παιχνίδι νομίζω. Με Φαλκόνε πάλι καλό. Να λίμωνο. Δεν μπόρεσε <laughs> να κάνει τα πάντα αυτή τη φορά. <laughs> Είναι <η> αλήθεια. <laughs> αλίμωνο, αλίμωνο. Και η Τζένοα παίρνει κάθε πόντο που μπορεί να διεκδικήσει. Δεν χάνει καθόλου εύκολα. Δεν <laughs> χάνει την τελευταία περίοδο. Η Τζένοα πήρε και το Βιτίνια, έχω να σου πω. Ναι, τις Μαρσέι, <laughs> τη Μαρσέγ, <Μαρσέι>, βέβαια. Τη Μαρσέγ, όχι. Δηλαδή, αν η Τζένοα το Βιτίνια, <laughs> τη θα ήταν λίγο. <laughs> <χ> <χ> ωραίο, δεν μπορώ να πω. Ναι. Ε, πολύ ωραία ατμόσφαιρα ξανά. Πάντα δηλαδή και Τζένο μου το έστειλες, και Σαντόρια. Το έστειλε κιόλα ότι είναι. Είναι δηλαδή κάποια νομίζω στιγμή ότι... θα ήταν ωραίο να πάμε. Δηλαδή για όσου μα ακούτε, α πούμε. Ούτε, δεν έχω πάει. Έχει πάει στη Γενοβά. Όχι. Όχι. Ρε παιδί μου, ξέρω ότι δεν είναι ο top προορισμό, αλλά είναι φοβερή. Είναι καχάς, φοβερά ποδοσφαιρικό το γήπεδο του. Και είναι το πρώτο γήπεδο στην Ιταλία. Είναι ρε παιδί μου, είναι και φτιάχνουν ατμόσφαιρα και η Τζένο και η Σαμπτόρια. Ναι, ναι, ναι. Και το, αυτό το τρομερό είναι ότι σε όποια κατηγορία να είναι, <ΣΣ> όσους βαθμούς και να έχουν, <ΣΣ> ε, πέφτουμε, δεν πέφτουμε, πάμε να ανέβουμε, πάμε να πέσουμε, εκεί. Σημαίε, <ΣΣ> ναι, ναι. κόκκινα ναι, ναι. χρώματα, κόκκινα μπλε, ε, καλά, η Γένοα. Υπόσφαιρο η, 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 η μάνα τη Ιταλία είναι η Γένοβα, Φο, έτσι. Είναι... Φοβερό, φοβερό. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή κάτσουν τα πράγματα και α πούμε υπάρχει ένα τζένο σαμπτόρεα ουσία. Θα ήταν ωραίο. Ναι, Θα ήταν πολύ ωραίο. Ναι. Δεν λοιπόν... βλέπω να πέφτει η Τζένοα. Όχι, ναι, <laughs> okay, <laughs> δε ε, ε, ο... Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Μάντι, ξέρεις... Θεωρώ ότι στι συζητήσει Παλαντίνο, Ιταλιάνο, Μότα. Βάζουμε και Τζιλαρδίνο. Αρχίζει και χώνεται λίγο και ο... Και ο Αλμπερτο. Ο μεγάλο αντια... ο, Ο, δι... ο αντιεμπορικό βιολίστη. Ναι. Απλώ η αλήθεια είναι ότι μάλλον είναι για μια ομάδα που θα προτιμήσει ένα λίγο πιο σφιχτό προφίλ από το. Ναι. Πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο με τον άλλο. Μια χαρά την έχει όμω η Τζένοα και mm. που την έχει. Είχαμε και, το... και, και, μακάρι ο Ρετέγκη να συνεχίσει. Είχαμε το Βερόνα να mm -hmm. ε, το οποίο έλειξε ένα-ένα, προηγήθηκε με τον γκολ του Σουσλόφ. Τόβαλο Το σύντροφο. <laughs> 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 Βεβαίω. Ε, παρότι είχαν χάσει ένα πέναλτι με που ο Τουράτη απέκρουσε στον Τούντα. Ε, Κοίτα, δεν θα πολλά... όχι, όχι, και εκείνο των, ε, των καθυστερήσεων του Σούσλοφ δεν καταλαβαίνω ότι κάνουν μπουραμπιά σε αυτή τη φάση ναι. γενικά, έτσι. Mm -hmm. λοιπόν, η Φροζίνα βγήκε και μπροστά, ισοφάρισε με τον Κάιο Ζόρτζε. Και είχαμε και στο 89 μια ευκαιρία του Ανρί, όχι του Τιερή δυστυχώ γιατί θα το έβαζε, που θα έδινε τη νίκη στη Βερόνα. Ε, το περνάμε λίγο γρήγορα γιατί Να ότι... η Βερόνα πρακτικά παραμένει, είναι ισό, ισόβαθμη με Κάλιαρ και Ουντινέζε για, τη θέση, για το ποιο δεν θα πέσει, γιατί το θέση 18. Περνάμε λίγο γρήγορα το αγωνιστικό για τη Βερόνα. Η Βερόνα ε, εδώ και κάποιε μέρε, δηλαδή μετά, τα, μετά, την πρωτοχρονιά, έχουν παγώσει οι μετοχέ τη. Έχει κάνει ντου η εφορία που λέμε. <laughs> γιατί ο πρόεδρο τη ομάδα, ο κύριο Μαωρίτσιο Σέτι, το οποίο ε, μια φορά δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν το έχω ξαναπεί, το πρώτο πράγμα που είχαμε κάνει με ένα φίλο μου για να τον γκουγκλάρω όταν τον είδαμε. Και το πρώτο που βγαίνει στο Google είναι αρνείται τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματο ο κύριος Σέτη. Δηλαδή θα μπορούσε να βγει τέταρτο, πέμπτο. Ε, γενικά, ναι, κάποιες οικονομικές ατασταλίες. Να πούμε ότι η Βερόνα έχει πάρει 42 εκατομμύρια μέσα στον Γενάρη από τις μεταγραφές από τους παίκτες που έχει δώσει. Ό,τι αρπάξουμε. <laughs> ό,τι αρπάξει ο σύλλογο. Παιδιά, το αφεντικό τρελάθηκε ο κύριο Σέτη. Εγκώ στην Νάπολη. Όχι, ε... όχι, για, όχι γιατί είμαστε Θέλουμε Τζούρις, να βγάλουμε μότσα, λεφτά. Δηλαδή, χαμός, ναι. Απλά, Όχι το γιατί μα πιέζουν οι οικονομικέ αρχέ. Πρέπει Ω, να δώσουμε κάποιου παίχτε, να δώσουμε κάποια λεφτά. Ο, κάπου τα χρωστάμε. Πάει και ο. Δύσκολο Ενκόνς, να μπει αυτή η ομάδα στην κατηγορία. Πάει και ο εγκόν, πάει και ο Χάιν, πάει και ο Ντόικ, πάει και ο Τερατσιάνο, πάει και ο Χόγκλα, πάει και ο Μίλαν Τζούριτ. Πέταξα πιέρα... τη βέρα, πάει και το Στεφάνι, θα λέγαμε. Πραγματικά, <laughs> πέταξα τη βέρα, πάει και το Στεφάνι. Έχει πάρει κάτι, έχει πάρει το Βινιάγκρ, έχει, πάρει κάποιος, έχει δεύωσε, πάρει κάποιος από την Ολλανδία, έχει πάρει κάποιο από την Ολλανδία, εάν σωθεί και φέτος η Βερόνα, δεν ξέρω τι Μα πω. Μα πραγματικά, πραγματικά, δεν ξέρω τι να πω. Στη πραγματικά. μάχη του υποβιβασμού είναι και η Σασουόλο, <laughs> ναι. η οποία έχασε από τη Μόντσα. Είναι ένα πόντο από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ε, του είχε προειδοποιήσει η Μόντσα και έκανε κάτι ο κολπάνι, κάτι μαγείε στα αριστερά, συνεργασία. Το κάρφο ο Μότα ακυρώθηκε για offside στον Build-up για, <συμφίλαια> για, ένα παπούτσι πάλι ήταν. Ε. Είναι αυτό, συγγνώμη, που είναι η άμυνα τη Ασουόλο και λέει. Είναι σαν να λέει στον κολπάνι. Ρε παιδί μου, κάτσε ήρεμο. Μπράβο. <συμφίλαια> Εσύ χάσε πέρα εδώ, μας, μα έχει τρελάνει. ναι, <συμφίλαια> είναι κα... <συμφίλαια> δεν είναι <συμφίλαια> μόνο αυτό, είναι <συμφίλαια> ότι. Δεν χρειάζεται, αφού θα <συμφίλαια> τη χαρίσουμε. Α <συμφίλαια> τη δώσουμε. Εδώ, Φεράρι, κάποιο θα το κάνει. Θα το κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σα το από το πουθενά, α πούμε, στο... λίγο, αργότερα, στο 31, mm. λίγο αργότερα. Για ανοιχτό χέρα. Θα σου δώσουμε εδώ, θα περάσει μπάλα ανάμεσα mm -hmm. από όλου. Λε και πες με φλίπερα, Δεν θα, δεν θα σταματήσουμε τίποτα. Κανένα ναι. εμπόδιο. Δεν ξέρω, που... δεν έχει και ένα φίλο ή που είναι σα όλο κάτι. Ναι, ναι, ναι. Για απελπισία. Χαιρετισμό μα. Έρευο, σκοτάδι. Κουράγιο. Ε, δεν γίνεται να πέσει, μου ρε. Δεν γίνεται να πέσει, να σου πω κάτι. Για τον επόμενο μήνα δεν έχει τον περάρτη. Και όποτε δεν έχει τον Μπεράρντι, δυσκολεύεται η Σασόλο. Και για τον μήνα που δεν θα έχει τον Μπεράρντι, τα επόμενα. που είναι στάνταρ αυτό ο μήνα, έτσι. Ναι, ένα μήνα. Ο μήνα του Μπεράρντι. Ο μήνα του Μπεράρντι, ναι. Παίζει με Βερόνα, μα Ναι. Συγγνώμη, παίζει με Μπολόνια. Μέσα στην Πολόνια Έρχεται το Ρήνο, πάει στην Αταλάντα. Παίζει με Έμπολη, πάει στην Νάπολη. Παίζει με Βερόνα, μα Twin. Δεν ξέρω ο κύριο Διονύζη πώ θα το ναι. αντιμετωπίσει αυτό το πρόγραμμα. Ξέρω, είναι δύσκολο. Δεν ξέρω πώ ο κύριο Διονύζη τελεία. Ναι. Οκ. Okay. ναι. Κάτσε να δούμε γιατί εντάξει τώρα πέραν τη πλάκα καλά είναι τα στεία, αλλά. Του παραέχει φτάσει στο όριο. Όχι, είναι ένα βαθμό πάνω <laughs> από. Ναι, ναι. Υπάρχουν ομάδε από κάτω. Έτσι, υπάρχουν κι άλλοι. Ναι, 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 ναι. The... Υπάρχουν, υπάρχουν πιο σοβαροί υποψήφοι για το Όσκαρ ναι. τη αποτυχία. Ναι, αλλά. Είναι Φεβρουάριο και είναι ένα πόντο πάνω από τη ζώνη του υπευβάσμου με ένα δύσκολο πρόγραμμα χωρί τον Περάρτη. Mm. Για Μόντσα έχουμε κάτι, ε, Μόντσα, όχι. Το, με το 3-4-2-1. Μου αρέσει πολύ αυτό το καρμπόνι και κολπάνι πίσω από τον Τάνι Μότα. Βεβαίω, βεβαίω. <laughs> μου αρέσουν αυτά. Ναι, πέρασε και το Σε Τραβέα, καρμπόνι. Ναι, ναι, πέρασε και το τζέρμπιν. Δηλαδή ναι, ναι. πιστεύω ότι του Αργεντίνου του βλέπει διαφορετικά. Ε, με άλλα χρώματα. Πω... Αντικειμενικά, πάντα. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι κάπω τα μάτια σου κάνουν... έχουν ένα φίλτρο αργεντίνικο. Δηλαδή, καταλαβαίνει ποιοι είναι στο γήπεδο. Πριν, την μπάλα. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, ακόμα και το Βαλεντίν Μπάρκο, α πούμε, που δεν μοιάζει. Λούκα, Α, έχουμε κι αυτό, δεν έπαιξε. Δεν, έπαιξε καθόλου. δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή δεν τον έχω δει. Βέβαια, να πω και την αλήθεια. Επειδή θυμάσαι ότι το συζητούσαμε το καλοκαίρι ανάμεσα στο Ρομέρο και στο Τζουκουέζε. Mm -hmm. στη Γιάφκα Σπαλιάτα Και σου λέγανε, παιδί μου, τσουκουέζε, παιδί μου, ξέρω μέρο. <laughs> ε, ο Ρομέρο τη Λάτσιο έπαιξε. Δηλαδή το, ναι. <laughs> το, το potential του είναι μια φήμη του Ρομέρο. <laughs> 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 είναι football <μάνα>, <laughs> manager. ναι, λοιπόν. Ναι. Δεν <laughs> τον έχουμε δει τον άνθρωπο. Ναι. Σε ένα φιλικό <laughs> <laughs> τον είδαμε <διδάμε laughs> και έβαλε μια γκολάρα. Είναι <laughs> αυτό. Και, και, στη Λάτσιο. Ένα-δύο μάτσα, α πούμε. Εντάξει, okay. επίση να πούμε ότι είναι και 19 χρονών. Ναι. Δεν είναι τίποτα. Όχι, απλά γέροντας. γρήγορα δύο επιλογέ του έχουν στραβώσει. Και κλείνουμε με το Σαλερνιτάν Αρώμα. Α μάλιστα. Το που ήταν το Μάτι τη Δευτέρα. Θα άρεσε να κρατάει την Δευτέρα. Έτσι, mm -hmm. Για το τέλο. Λοιπόν. Κοίταξε. Αν δει πάλι τα στατιστικά. Mm. Δεν ήταν άσχημη, σαν λέει ρητά, <laughs> βλέποντα του αριθμού. <laughs> δεν ήταν γενικά άσχημη. No. Ε, Καταρχά, να πούμε ότι η Ρώμα κέρδισε το παιχνίδι με ένα-δύο. Mm -hmm. Απέναντι ένα που κέρδισε. Όλα στο, τα γκολ στο δεύτερο μικρό. Στο 51 το εκτέλεστο την μπάλα το έβαλε. Ένα γκολ του, του Πελεγκρίνη που σκοράρει σε back-to-back αγώνε από, από επιτυχημένη σέντρα του Κάρθτορπ. Mm -hmm. Και κάποιο φούρνο στη Ρώμη γκρεμίστηκε. Η Σαλερντάνα μείωσε στο 70 με τον Κάστανο, που έμεινε μόνο στην περιοχή τη. Πολύ όμως uh, Ναι, ήταν μια κακή αντίδραση. τη ρώμα εκεί. Η ήταν... Ρώμα άντεξε λίγο, λίγο κλεφτό πόλεμο ναι. στο φινάλε και κέρδισε ένα παιχνίδι που. Οκ, okay, ήταν πάνω κάτω αυτό που έχει κάνει με τη Βερόνα και με τη Σαλερντάνα. Είναι αυτό που έλεγα για την εποχή μου ρίνει ότι αυτά τα παιχνίδια κέρδισε τα ρε παιδί μου. Ναι. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι καλό, φουλ, αλλά κέρδισε. Πάντω στο τέλο, προσπάθησε η Σαλερνιτάνα, ενώ δεν θα ήταν πάρα πολύ περίεργο αν στο τέλο έλεγε 2-2. Όχι, όχι. Και... Έδειξε προσπάθεια. Δεν είναι ότι. Όπως δεν, θα ήταν, α, παιδί. Παιδί, δεν θα, ήταν περίεργο να ήταν εκείνη αυτή που θα είχε ανοίξει το σκορ. Yeah. Η, Ρώμα, η, Ρώμα, θεωρώ ότι έχει το εξή πρόβλημα. Ε, ο Ντερόση έχει αρχίσει και περνάει κάποιε ιδέε. Πολύ ωραίε. Κατά τη δική μου άποψη, δεν είναι τόσο το 80% κατοχή που είχε πούμε, στο πρώτο 25 λεπτό. Είναι η προσπάθεια επανάκτηση τη μπάλα άμεσα. Okay. Με το που θα τη χάσουμε. Και το δέντρο βοηθάει προ αυτή την κατεύθυνση. Gagan pressing. Σε εισαγωγικά. το, το χοντρίνουμε. <laughs> σε εισαγωγικά. Ναι, ναι, ναι. Α μην το χοντρίνουμε <laughs> τόσο πολύ. <laughs> ναι. <laughs> λοιπόν, εντάξει. <laughs> <laughs> ναι, ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν. Και εκείνοι πρέπει να είναι δέντρο φίλε. Οκ. Okay. Ε, κοίταξε. Όταν έχει μια ομάδα η οποία ήταν τόσο φοβική όσο η Ρώμα την εποχή του Μουρίνη όσον αφορά το πρέσ, και ξαφνικά κάνει αυτό, είναι μοιραίο το πρώτο πράγμα που θα συμβεί να είναι αυτό που θα συνέβαινε αν είχε την ομάδα Αύγουστο ή Σεπτέμβριο. Δηλαδή να μην σε compact, να μην είσαι συμπαγή. Mm -hmm. Και η Ρώμα δεν είναι. Ναι. Η Ρώμα έχει τεράστια κενά ε, όταν αρχίζει και κουράζεται. Γιατί στην αρχή και ειδικά με ένα επίπεδο σαν Τσελερντάν απέναντι. Ε, θα την κερδίσει την μπάλα ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και έχει τσουγώσει. Έχει να φτιάξει πελεγκρίνι, Αυτά. Και έχει και τραξίματα στο κέντρο πλέον, περισσότερα. Έτσι. Είναι σαφέ. Ε, όταν αρχίζουν και κουράζονται. Αρχίζουν και φαίνονται κενά ανάμεσα στην τελευταία. καλώνουν οι αποστάσει. Ναι. Ε, λογικό. Και μια ομάδα δηλαδή που είναι καλή στο χώρο, καλύτερα από τη Σαλερνιτάνα που και η Σαλερνιτάνα θα μπορούσε να είναι καλή στο χώρο με αυτού του ποδοσφαιριστέ που έχει τον Τσαουνά, τον Κουεμέση κτλ. Ε, θα μπορούσαν να τη χτυπήσουν περισσότερο. Δεν το έκαναν. Μάλλον τη χτυπούσαν στο κόντρα, στην κόντρα, απλά δεν έφτιαχναν τελικέ. Δηλαδή η Ρώμα προ, προ, προλάβαινε να ξαναστηθεί. Ε, εντάξει, είναι ένα... δεν μπορεί να τα φτιάξει όλα ο Ντερόση. Καταρχά δεν ξέρω αν ο Ντερόση μπορεί να τα φτιάξει όλα τελεία. Αλλά αν μπορεί να τα φτιάξει όλα, δεν μπορεί Σίκουρα, να τα φτιάξει όλα στι δύο, δύο πρώτε εβδομάδε. Σε δύο εβδομάδε και προσπαθώντα να παίξει ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο. Ναι. Οι παίκτε του νιώθουν πιο απελευθερωμένοι περισσότεροι από αυτό που θέλει να κάνει επιθετικά. Πλην του την μπάλα, θα πω εγώ. Νιώθω ότι την μπάλα κάπω περιορίζεται πλέον. Δεν πειράζει, θα πω εγώ, γιατί η Ρώμα πρέπει να μάθει και διαφορετικά. Είναι πολύ εύκολο να ξαναγυρίσει το μοτίβο. Για λίγα λεπτά να γυρίζει το μοτίβο ότι όλοι κάνουν τα σκυλιά και ο την μπάλα την μπάλα και αποφασίζει. Αλλά δεν μπορεί να είναι η μόνη τη λύση όπω ήταν στην εποχή του Μωρήνου. Η μόνη τη επιθετική λύση. Όπω έχουμε δει πολλέ φορέ, ότι η μπάλα δεν θα παίξει. Ναι. Και αυτό. Ε, αλλά, αλλά... αλλά, και δεν, να μην είσαι τόσο προβλέψη ω ομάδα. <laughs> τον βλέπω λίγο. Τον βλέπω. Δηλαδή, εκεί που περιορίζεται στο μεσοδιάστημα δεξιά και πιο δεξιά, ούτε στη Γιουβέντου λειτουργήσε mm -hmm. Τον βλέπω ότι δεν του ταιριάζει. Παρ' όλα αυτά, κύριο. Βάλε <laughs> και τον πέναλτι. Ναι, <αλλή μόνο, laughs> Γίγαντα. Ε, και επίση είναι πολύ σημαντικό το ότι η Ρώμα κέρδισε, έπαιξε και κέρδισε αυτό το παιχνίδι εκτό έδρα, γιατί δεν είναι καλή εκτό έδρα. Δεν ήταν καλή εκτό έδρα, δεν κέρδιζε με τίποτα. Οπότε δεν θα, δεν θα, δεν θα εστιάσω τόσο πολύ στα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Αυτό που μου έστειλε. μπορούσαμε να ναι. Ο, Άγιο είχαμε, αλλά οκ. Ναι, okay, okay, λίγο υπερβολικό. Ναι, ότι μάθε να κερδίζει λίγο έξω, Πάντο. ειδικά αυτά τα παιχνίδια, και θα κρίνουμε στο Ολύμπικο τι λειτουργεί και τι λειτουργεί. Ναι. Έφυγε με τρει βαθμού. Δεν θα τα λύσει Λάς όλα από τώρα. Αποκλείται τη... να και φέτος okay, είναι η τελευταία ομάδα, αλλά καίγεται γιατί είναι η τελευταία ομάδα. Ναι. Και δεν, ρε παιδί μου, δεν νομίζω ότι είναι πολύ χειρότερη από την Έμπολη Όχι. ή πολύ χειρότερη από τη Βερόνα. Όχι. Δεν τη έχουν βγει πολλά πράγματα. Κακό του κεφαλιού του βέβαια. Mm -hmm. Αλλά μιλώντα για τη Σελενιτάνα αρχίζω... Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αρχίζει πάντω και παίρνει κάποιε κομβικέ επιλογέ η Ρώμα. Mm -hmm. Ε, χαίρομαι που ο Ντερόση, δηλαδή στην πρώτη ευκαιρία, ο Ντερόση που κράτησε το δέντρο, πήγε σε εναλλαγή του Κριστάντε με τον Παρέδε. Δηλαδή, ο Παρέδε έμεινε στον παλμό. Ναι. σω ένα πιο σκληρό παιχνίδι να δε, Δεν το ξέρω. Επιμένει να πάρει έναν ακόμα δημιουργικό ποδοσφαιριστή, γι' αυτό υπάρχει αυτό με τον Παλτάντσι Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά, η μεγάλη μου ελπίδα. Ακούστε το Μαχελίνιο. Ω, ναι, να το πούμε αυτό. Το οποίο η ρήτρα είναι εξαφιλιστικά μικρή, θεωρώ. Θεωρώ ότι είναι σπουδαίο δημιουργικό ποδοσφαιριστή. Είναι 5 εκατομμύρια η ρήτρα του. Και δεν είναι άσχημο αμυντικά. Από ό,τι θυμάμαι δηλαδή. Τώρα δεν τον έχω δει πολύ στην Τουρκία. Πολύ λίγα πράγματα έχω δει. Εντάξει, η Ρώμα χρειάζεται την απειλή του. Δηλαδή ότι έχει με την μπάλα στα πόδια Είναι φοβερά χρήσιμη η προστίκη και επειδή από την πλευρά του υπάρχει ο Είμαι λίγο πιο αισιόδοξο ότι θα λειτουργήσει και αμυντικά. Έχω... Το μόνο κακό είναι ότι δεν είναι και ο Μπόβε από εκεί, να του δίνει ναι. όλε τι καλύψει. Αλλά εντάξει, οκ. Έχω μία αίσθηση ότι θα βγει, γιατί θα θέλω πάρα, πάρα πολύ καλό παίχτη. Ναι, και εγώ. Δηλαδή, οκ, okay, αυτό το ότι ε, δεν έπιασε εσύ τι θέλει, οκ, ναι. Δεν είναι ότι δεν έπιασε, ναι. Υπήρχαν άλλοι να παίξουν μπροστά του. Όπου έχει πάει, έχει παίξει πάρα πολύ καλά. Το συμπαθώ πάρα πολύ. Θα παίξει και νομίζω ότι είναι πολύ καλή επιλογή για τη Ρώμα. Ναι. Και εγώ πολύ πιστεύω καλύ. το ίδιο. Μακάρι να υπογράψει και ο Μπαλντάμση γιατί θα βοηθήσει Και καλή πολύ. Σέντρα. Πολύ καλή ναι, Σέντρα. Ναι, ναι. Ε, εντάξει, όλο αυτό μάλλον θα στοιχήσει τη, τη θέση του Μπελότη. Δεν ξέρω αν θα προλάβει. Ο οποίο να... έμεινε. Θα δούμε σήμερα ναι. βέβαια. Είναι τελευταία μέρα των μεταγραφών. Κάτι θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ε, φαίνεται θα να έχει πάρει την Μήπως επιλογή. Όπω πάρει, Μίλαν είναι αμυντικό. Φαίνεται να έχει πάρει την επιλογή. Ο Ντερόση πάντω και είναι πάρα πολύ λογική. Του παιδιά εντάξει, δεν γίνεται. Να δηλαδή, αλλάξουμε έχει, τώρα. Έχει έτσι. μπει και προπονήσει ο Έμπραχαμ. Α! Σιγά-σιγά θα... okay. εντάξει, όχι ότι θα. Δεν επιστρέφει σε εβδομάδε. Όχι, όχι, όχι. Okay. Αλλά επειδή χρησιμοποιεί ένα πλάγι ποδοσφαίρι του όπω είναι ο Αλσαράουι, υπάρχει ο Τιμπάλα. Ο Λουκάκου μόνο αν δεν μπορεί να παίξει δεν θα παίξει. Mm -hmm. Ο Ασμούν θα γυρίσει κάποια στιγμή. Και υπάρχει επιστροφή σιγά-σιγά του Έμπραχαμ. Κάπω νιώθω ότι ο Τερόση λέει: ότι ρε παιδί μου, εντάξει, ότι άμα είναι να φύγει ο Μπελότη για να παίζει κιόλα. Είμαι οκ. Okay. Ναι. Κρίμα γιατί δεν, δεν νομίζω ότι δόθηκε ποτέ ευκαιρία στον Μπελότη να δείξει αν ανήκει ακόμα στο επίπεδο. Εγώ θεωρώ ότι ανήκει. Αυτή την εικόνα έχω. Αλλά. Ο πολεμιστή Μπελότη. Okay. Οκ, οκ. Okay. 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 Πάντω η Ρώμα, εντάξει, πήρε αυτέ τι δύο νίκε, οι οποίε είναι νομίζω ότι καλύτερο για... για να. και είναι λίγο το πρόγραμμα τη, είναι λίγο βολικό να πάρει του βαθμού. Εντάξει, okay, ε, οκ. τα δύσκολα λίγο. Ε, θα ξανάρθουν ξανάρθει. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη αγωνιστική. Παρασκευή. Ναι. Στο Via del Mare. Η Λέτσε υποδέχεται τη Φιωρεντίνα. 10 παραδέκα το βράδυ. Ωραία, Ελλάδα. Λέτσε Φιωρεντίνα, Παρασκευή. 2 Φλεβάρι. Θα πάμε τη Λέτσε. Θα πα με τη Λέτσε. Αυτό mm. είναι στέλιο Θα πάμε τη Φιωρεντίνα. Ωραία. Σάββατο. Στι 4 έχουμε δύο μάτσε. Το πρώτο στο Κάρλο Καστελάνη η έμπολη υποδέχεται τζένο Τζένοα ωραίο Άσος, έμπολη Διπλό Τζένοα Οκ Ωραία, χαμούς, πάμε, τέλεια Πάμε στον Βορρά <laughs> Καλύτερο και Ουντινέζε, Μόντσα Ισοπαλία Ωραίο όχι mm. Ωραίο όχι και mm. για τους δύο, ναι και εγώ ε, Φροζινώνε Μίλαν σε αυτά Μίλαν. Μίλαν, Μίλαν. Mm -hmm. Μην τώρα. Δέκα παρατέτρα το βράδυ του Σαββάτου, η Μπολόνια υποδέχεται στο Ρενάτο Νταλάρα την Σασουόλο. Και θα πω άσο. Ναι, και εγώ. Ωραία, σα <σασουόλο>. λέω. <Ωραία, laughs> ναι, Μπολόνια, Μπολόνια. <laughs> ναι. Λοιπόν, τη μπύρα. Mm -hmm. Νομίζω θα είναι λίγο αδιάφορο. Mm. Το, mm. Ρήνο, okay. το Ρήνο, Σαλενιτάνα. Οκ. Το Ρήνο, θα πω. Ναι, στην κατάσταση δηλαδή... που είναι το Ρήνο, ναι. Νομίζω. Και, στην... και... Σαλενιτάνα δεν μπορεί να βάλει σωστά παπούτσια, α πουμε mm -hmm. ε, Νάπολη, Βερόνα στι 4. Θα πω άσο. Νάπολη. Νάπολη. Ε, Αταλάντα, Λάτσιο στι 7. Και να σου πω κάτι, θα πάω με την Αταλάντα γιατί με κνεύρει στη Λάτσιο. Μαζί σου. Μαζί σου. θα πάω με την Αταλάντα, ρε φίλε. Okay, ναι, έπεξαν έπαιξαν, ναι. Να παίζουνε. Ναι, ναι. Τρία, μπορείτε να του βάλετε τρία. Λοιπόν, το Derby Ιταλία το βράδυ τη Κυριακή, Ιντερ Φίλε, θα πάω με την Ιντερ. εγώ. Θα πάω Εσα με θα την Ιντερ, Θα ήθελα να έχει ωραίο. Αλλά δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Και τελειώνω. Μεγάλη ευκαιρία πάλι... για μεγάλη χέρια να ξεφύγει. Ναι. Που αν κερδίσει εδώ, λε. Δεν λε ότι έχει πάρει το δάσμα, αλλά. Λε καλή τύχη όπου και αν πάσουν Και Δευτέρα ξανά η Ρώμα. Τη Δευτέρα υποδέχεται την Κάλιαρη, θα πω άσο. Παρομοίω, παρομοίω. Θα Λοιπόν, αυτή είναι η επόμενη αγωνιστική. Ήταν το του. Ήταν. Ο Δημήτρη Χρυσικό. Ηταν ο στέλιο Καραγάσης και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σα!